Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε για την εκδήλωση, ιδιαιτέρως. Χαιρόμαστε που είμαστε σε αυτό το χώρο, ο οποίος είναι ένας πανέμορφος χώρος, εκπροσωπεί το πνεύμα της Γερμανίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον επίτιμο μας πρόεδρο, ο οποίος μας βοήθησε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση εδώ, τον κύριο Κωνσταντίνο Μουτάφη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξιοσεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, εκπαιδευτικοί, γονείς, αγαπητά παιδιά, φίλοι και μέλη της Λέσχης Ελλήνων Επιστημόνων και Συλλόγου Κριτών, αξιότιμοι εκπρόσωποι του Γενικού Προξενείου Μονάχου και των Ελληνικών Φορέων και Συλλόγων της Ομογένειας, σας καλωσορίζουμε. Κυρίες και κύριοι, η Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων, με δική της πρωτοβουλία, έχοντας και στο παρελθόν ασχοληθεί με τα ελληνικά σχολεία και την ελληνική γλώσσα, γνωρίζοντας τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση των ελληνοπαίδων, πήρε την απόφαση να προσκαλέσει στο Μόναχο τον πανεπιστημιακό καθηγητή και πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Παπινιώτη, για να μιλήσει ειδικά σε εμάς που ζούμε στο εξωτερικό για το σημαντικό θέμα της ελληνικής γλώσσας. Αξιότιμε κύριε Παπινιώτη, είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που βρίσκεστε σήμερα στο Μόναχο Αμφιλοκερδός. Και σας ευχαριστούμε πραγματικά γι' αυτό. Κοντά στους Έλληνες, οι οποίοι από τη δεκαετία του 70 έδωσαν αγώνες για να δημιουργήσουν σχολεία, ώστε να διατηρήσουν τη γλώσσα τους, την ιστορία τους, τα ήθη και έθιμά τους. Τα ελληνικά σχολεία σε όλη τη Γερμανία είχαν μια τεράστια προσφορά στην εξέλιξη της εδώ ελληνικής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα ζωής, έτσι ώστε ο ελληνισμός εδώ να χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης. Πρέπει όμως αυτή η εξέλιξη να έχει συνέχεια, ώστε η ελληνική παιδεία να είναι σε θέση να ανταποκριθεί και στις μελλοντικές απαιτήσεις για να μην συνεχίζεται η υποβάθμισή της σε σχέση με την εδώ κοινωνία, διατηρώντας όμως τη γλώσσα, ήθη και έθιμα και την ιστορία της. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η σημερινή εκδήλωση θα συνεισφέρει σε μια κοινή προσπάθεια μεταξύ των αρχών, των φορέων της ελληνικής ομογένειας και των γονέων και πολύ περισσότερο των νέων μας, που μας περιστοιχίζουν και που πρωτίστως τους αφορά, έτσι ώστε να μην χαθεί η ελληνική παιδεία και κατά συνέπεια η ελληνική γλώσσα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θέλω να παρακαλέσω τον πανεπιστημιακό καθηγητή, κύριο Κωνσταντίνο Κρεμαλή, να προσφωνήσει το σημερινό μας καλεσμένο. Παρακαλώ. Λέγοντας γλωσσολογία, εννοούμε Παπινιώτης. Λέγοντας Παπινιώτης, εννοούμε γλώσσα, παιδεία, πολιτισμός. Η γλώσσα είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας, αλλά είναι και ένα μέσο ανάλυσης για την βαθύτερη κατανόηση κειμένου και αρχαίας και ελληνικής γλώσσας και κάθε γλώσσας. Και ο σημερινός ομιλητής μας είναι αυτός που την υπηρέτησε πιστά για μια μεγάλη διάρκεια ετών. Στην σύντομη παρουσίαση, η μετριοφροσύνη του μου ζήτησε να μην πω σε λεπτομέρειες, συνιστώ στο ακροατήριο να επισκεφθεί την ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου των Ακαδημαϊκών του Μονάχου για να δει σε πόσες εταιρείες διεθνείς, σε πόσες συμμετοχές, σε πόσο συγγραφικό έργο, σε ποια δυναμική προσπάθεια εφαρμογής της επιστήμης στην πράξη αναλώθηκε ο σημερινός επίτιμος καθηγητής Γιώργης Παπινιώτης, ο οποίος φέρει και τον τίτλο του Ακαδημαϊκού
Βέβαια με την Γερμανία το συνδέουν πάρα πολλά πράγματα και ειδικά εκείνα τα όμορφα ανήσυχα χρόνια που ξεκίνησε την έρευνα στα Πανεπιστήμια της Κολονίας της Λισβόνης, όπου είχε με την πολύ τιμητική υποτροφία της Χούμπολτ στήσει τη μεθοδολογία της ανάλυσης της σύγχρονης γνωσολογίας με την χρησιμοποίηση της γραμματικής και του συντακτικού κατά ένα τέτοιο τρόπο, ώστε η γλώσσα να αποκτήσει ζωή. Και είναι πραγματικά αυτό το οποίο βγαίνει μέσα από τα έργα του, το σε όλους γνωστό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας δεν είναι το μόνο, είναι το πιο εντυπωσιακό. Θα αξίζει όμως να παρακολουθήσει κανένας τη λυπή βιβλιογραφία και να μπει στη λεπτομέρεια αυτής της λεγόμενης επιστημονικής ανάλυσης του λόγου, ώστε να απολαύσει τους καρπούς ενός επιστήμονα, ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει το ερευνητικό προφίλ με την οργανωτική αναγνώριση διατελέσσας επί 6 χρόνια πρίτανης ενός πανεπιστημίου ανήσυχου, όπως είναι το Εθνικό Αποδυσιακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, διατελώντας πρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέλος του ΟΝΑΣΥΟΥ, πρόεδρος εταιριών επιστημονικών, δηλαδή είχε το στένος, τη δύναμη και την αντοχή να προσπαθήσει την έρευνα που μετουσιώθηκε σε επιστήμη να τη δει να γίνεται πράξη, εφαρμογή και να βγάλει σχολή. Όταν λέμε ότι κάποιος δημιουργεί σχολή, εννοούμε ότι για πολλά πολλά χρόνια από όταν γίνει ομότιμος ή επίτιμος, που είναι ένας πολύ τιμητικός τίτλος, οι άνθρωποι που ανέδειξε θα τον μνημονεύουν, θα τον θυμούνται, θα τον αγαπούν. Ο σημερινός ομιλητής έχει τρέχουσα δυνατή δραστηριότητα με την έννοια του Προέδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Αρσάκιο το Σίτσιο, θα σας λέει πολλά πράγματα, σαν εκπαιδευτήριο. Ίσως είναι λιγότερο γνωστό ότι αυτό το εκπαιδευτήριο έχει παραρτήματα και στην Ελλάδα πολλά και στην Αλβανία, στα Τίρανα. Η Ελλάδα βγαίνει μέσα από τη γλώσσα προς τα έξω, την μεταλαμβαδεύει στα πανεπιστήμια, όπου την χρησιμοποιεί σαν αφετηρία για να καταλήξει στον ελληνικό πολιτισμό. Ο ελληνικός πολιτισμός, που κάποτε εδώ στη Βαβαρία ήταν ο συνδετικός κρίκος της ομογένειας με την γερμανική κοινωνία, πέρασε μια μικρή διάρκεια κρίση, θέλουμε να πιστεύουμε όλοι μας, και τώρα πια με ανθρώπους του κύρους, του ακαδημαϊκού καθηγητή κυρίου Γουρνιώτη και όσων άλλων ομιλητών φροντίζουν να προβάλλουν εκείνα τα χαρακτηριστικά του ελληνισμού, τα οποία είναι ανεπίδεικτα αμφισβήτησης, πολιτικοποίησης ή εκμετάλλευσης, βοηθούν πάρα πολύ σε ένα κλίμα που όλοι το χρειαζόμαστε και περισσότερο από όλους η πατρίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ακαδημαϊκό και επίτιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γιώργο Μπαντινιώτη, και τον συγχαιρούμε που είχε από την πρώτη στιγμή αποδεχθεί την πρόσκληση που μας τιμά όλους. Κυρίες και κύριοι, είναι μια ωραία στιγμή για μένα να βλέπω τόσους ανθρώπους που με τιμούν με την παρουσία τους απόψε, ανθρώπους που προφανώς αγαπούν τη γλώσσα, μια ευαισθησία σε αυτό το μείζον θέμα που μας χαρακτηρίζει ως Έλληνες, και το θεωρώ τιμή μου, κύριε Πρόεδρε της Λέσχης των Ελλήνων Επιστημόνων, που με καλέσατε εδώ και μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με
ζει έξω από την πατρίδα μας, την Ελλάδα, αλλά που έχει την ανησυχία και τις ανησυχίες που πάει η γλώσσα, που πάει ο πολιτισμός, που πάει η Ελλάδα. Γιατί όλα αυτά τελικά πάνε μαζί. Και θέλω να, μαζί με τις ευχαριστίες μου και τα συγχαρητήριά μου για τη δουλειά που κάνετε, γιατί βεβαίως δεν είμαι ο μόνος που έρχεται εδώ να μιλήσει, αλλά έχετε μία προσπάθεια με περισσότερους ομιλητές. Θέλω να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον καθηγητή τον κύριο Κρεμαλή, μία προσωπικότητα του Πανεπιστημίου Αθηνών, που και μου ζήτησε μαζί με εσάς να είμαι σε αυτό το βήμα και που τιμά και το Πανεπιστήμιο Αθηνών με όλη την δραστηριότητά του και την παρουσία του και στο Μόναχο. Κυρίες και κύριοι, το θέμα μου είναι διαχρονική εξέλιξη και οικουμενικότητα της ελληνικής γλώσσας. Γιατί μας απασχολεί το θέμα της γλώσσας? Τι είναι η γλώσσα, ένα απλό μέσο? Είναι απλός για να μιλάει ένας τον άλλο? Αυτή η εργαλειακή αντίληψη της γλώσσας είναι αυτόχρημα μειωτική της ενίας της γλώσσας. Γιατί? Γιατί η γλώσσα είναι η σκέψη μας πάνω απ' όλα, είναι ο πολιτισμός μας, είναι η ιστορία μας, είναι η νοοτροπία μας, είναι ο κόσμος μας, είναι η ταυτότητά μας. Επομένως, μιλάμε για μία αξία και όχι απλώς για ένα μέσο. Ό,τι βεβαίως με τη γλώσσα συνεννοούμεθα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά δεν τελειώνει ο ρόλος, το έργο, ο σκοπός της γλώσσας σε μία απλή συνεννόηση. Και θα ήθελα, στηρίζοντας αυτή την αξιακή αντίληψη της γλώσσας έναντι της απλής εργαλειακής, το διδάσκω χρόνια στους διδυτές μου και τους ευαισθητοποιώ, να μην ταυτίζουμε τη γλώσσα με ένα απλό όργανο. Είναι και αυτό, αλλά είναι κάτι πολύ πιο πέρα, στο βαθμό που μας χαρακτηρίζει, μας σημαδεύει, μας ακολουθεί, μας ταυτίζει με την έννοια της ταυτότητας. Αλλά θα ήθελα στο ακροατήριο αυτό να πω, και κρατήστε το στο μυαλό σας, ότι δεν πρέπει ποτέ να βλέπουμε τη γλώσσα αποκομμένη, μόνη της, γιατί δεν υπάρχει έτσι. Μιλάω για μία τριαδικότητα, συγχωρέστε με Άγιοι Πατέρες, η έννοια είναι από το χώρο της θεολογίας, αλλά εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτό. Μιλάω για μία τριαδικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης με την εξής έννοια. Κόσμος, νους, γλώσσα. Πρέπει να βλέπουμε τη γλώσσα μέσα σε αυτήν την τριμερή σχέση. Πρώτα και πάνω απ' όλα υπάρχει ο κόσμος μας. Τα όντα, αφηρημένα, συγκεκριμένα, ας μιλήσουμε για τα όντα, για τις οντότητες. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Μας περιβάλλει, που υπάρχει πριν, προ και μαζί μας και μετά από μας. Ναι. Αυτό τον κόσμο πώς τον πλησιάζουμε? Μέσα από τις αισθήσεις μας, και ο κόσμος υπάρχει μέσα στο προνόμιο του ανθρώπου, στο μυαλό μας, στο νου μας, ως έννοιες. Τα όντα υπάρχουν για μας μέσα από τις αισθήσεις μας, με τη λειτουργία αυτού του εργαστηρίου που είναι το ανθρώπινο μυαλό, υπάρχουν ως έννοιες. Όντα λοιπόν ο κόσμος, έννοιες, ο νους του ανθρώπου, η νόησή μας, το μυαλό μας, η σκέψη μας. Τελειώνουμε εδώ. Αν είχαμε τελειώσει εδώ, δεν θα είχαμε κοινωνία, γιατί η κοινωνία προϋποθέτει την επικοινωνία, προϋποθέτει τη γλώσσα. Δηλαδή, έχουμε το επόμενο προνόμιο, ως άνθρωποι, να έχουμε τις έννοιες αυτές, να τις
κωδικοποιούμε συμβατικά κάθε λαός και από τις έννοιες να περνάμε στις σημασίες. Οι σημασίες συνδεδεμένες με κάποια μορφή, η σημασία άνθρωπος με τη μορφή του άθμη του δίπλου, μας δίνουν αυτό που λέμε λέξεις. Οι λέξεις λοιπόν πάνω απ' όλα είναι σημασίες, πληροφορίες που αντιπροσωπεύουν και συνδέονται άμεσα με τις έννοιες και οι έννοιες είναι η επαφή μας με τα όντα. Κόσμος λοιπόν πρώτα, νους του ανθρώπου μέσα από τις έννοιες, η ταπιένεια, αυτό που έχουμε ενώ και το εννοούμε, για να περάσουμε στις σημασίες, να σημάνουμε τις έννοιες και να δημιουργήσουμε τις λέξεις. Άρα τελικά η γλώσσα, όχι μόνο ως λέξεις, γιατί ως λέξεις δεν θα υπήρχε λόγος, οι λέξεις πρέπει να συγκροτηθούν σε σώμα, σε κείμενο, και εδώ έρχεται ο ρόλος της γραμματικής, ο ρόλος της σύνταξης, της οργάνωσης δηλαδή των λέξεων σε λόγο. Η γλώσσα λοιπόν έρχεται να είναι η προέκταση και η άμεση σχέση με το νου μας, που ο νους μας πλησιάζει, προσεγγίζει και αντιλαμβάνεται τον κόσμο μας. Άρα αγαπητοί, δεν μπορούμε να μιλάμε για γλώσσα έξω από την νόησή μας και έξω από τον κόσμο. Αυτή η τριαδική, η τριμερή σχέση είναι που μας καταξιώνει και μας ξεχωρίζει ως όντα, έλογα και έγγλωσσα. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε νου, λογική, ότι είμαστε έλογα όντα, είμαστε και έγγλωσσα όντα. Δηλαδή μπορούμε να εκφράσουμε τις έννοιες που αντιπροσωπεύουν τον κόσμο μας. Αυτό είναι ένα προνόμιο και εδώ είπα προηγουμένως ότι η γλώσσα είναι ταυτότητα. Ναι, γιατί? Γιατί κάθε λαός, αλλά όλοι οι άνθρωποι στη γη, ας το πούμε με την έννοια του λαού, τι κάνει? Βλέπει τον κόσμο, τον οργανώνει στο νου του και τον εκφράζει με τη γλώσσα του με έναν τρόπο που είναι άλλη σύλληψη, άλλη οργάνωση, άλλη ταξινόμηση και άλλη έκφραση του κόσμου. Κάθε γλώσσα, το έχουν πει αυτό, είναι μια άλλη ταξινομία του κόσμου. Το έχει πει πολύ ωραίο ο Βίτκενστάιν. Ο κόσμος μου, λέει, είναι η γλώσσα μου. Ο κόσμος μου, ο φιλόσοφος της γλώσσας, ο Λούντβιχ Βίτκενστάιν, ο κόσμος μου είναι η γλώσσα μου. Με ποια έννοια? Ότι ο κόσμος μου υπάρχει έτσι και τόσο όσο μπορώ να τον εκφράσω γλωσσικά, αφού τον έχω συλλάβει με το νου μου και τον έχω οργανώσει. Άρα κάθε λαός και κάθε γλώσσα ανθρώπινη είναι μια άλλη θέαση και αντίληψη του κόσμου. Είπα κόσμος, να μια λέξη, μια έννοια. Πώς εκφράζεται η έννοια του κόσμου σε διάφορες γλώσσες? Ήρθαν οι Ινδοί που έχουν ένα μεγάλο πολιτισμό και είπαν τον κόσμο λοκά. Λοκά είναι το φως. Έχει σχέση με το λουξ, λουκις κλπ. Φως λοιπόν, ύπεθρος. Ήρθαν οι γερμανικές γλώσσες, στις οποίες ανήκει και η γερμανική και η αγγλική, και πως είπα, η αγγλική είπε το world και στα γερμανικά το welt είναι το ίδιο. Τι είναι το world? Είναι το ver old. Το ver είναι ο άνθρωπος και το old είναι η ηλικία, η ζωή του ανθρώπου. Άρα εκεί ο κόσμος σε σχέση με την ηλικία και τη ζωή του ανθρώπου. Άλλη αντίληψη του κόσμου. Σε σλαβικές γλώσσες, διέκλει. Πάλι έχει σχέση με την ύπεθρο. Θα μπορούσα να συνεχίσω να λέω διάφορα. Ας έρθουμε στην ελληνική γλώσσα. Ποια λέξη, έννοια, σημασία χρησιμοποίησε η ελληνική γλώσσα για να δηλώσει τον κόσμο? Την αρχική έννοια του κόσμου, που
που στην αρχαία ελληνική κόσμος σημαίνει τάξης και είναι το αντίθετο του χάος. Το χάος είναι η αταξία, είναι η άμορφη μάζα προτού πάρει μορφή και ταξινομηθεί και γίνει κόσμος. Η τάξη λοιπόν είναι αυτό που διανοήθηκε ο Έλληνας για να δηλώσει τον κόσμο. Να μια άλλη προσέγγιση, μια άλλη νοοτροπία και φυσικά μια άλλη λέξη. Τώρα ξέρουμε όλοι εμείς οι Έλληνες ότι το κόσμος μας έδωσε το κοσμό, το στολίδι και το στολίζω, γιατί η τάξη όταν και όσο και όπου υπάρχει αποτελεί κόσμημα και διακόσμηση. Νόος πάντα έγνω, νόος πάντα διεκόσμησε. Ο νους του ανθρώπου γνώρισε τα πάντα και ο νους του ανθρώπου διεκόσμησε, έβαλε τάξη στα όντα. Αυτό που λέγαμε πριν. Επομένως, είπατε τη λέξη ωραίος. Τι θα πει ωραίος στα ελληνικά? Δεν χρειάζεται να σκεφτείς πολύ, σύνδεσέ το. Είναι από το ώρα, ωράριος, ωραίος. Είναι αυτός που είναι στην ώρα του. Αυτός που είναι στην ώρα του. Όχι αυτός που έχει ξεπεράσει πιο πριν. Αυτός που είναι στην ώρα του είναι ωραίος. Γιατί όταν είναι στην ώρα του, έχει μορφή, είναι ευμόρφος. Είναι ευμόρφος, όμορφος δηλαδή. Και έχει σχήμα. Όταν φύγει από την ώρα του, είναι άμορφος και είναι άσχημος. Ποιος είναι ο άσχημος? Αυτός που δεν έχει σχήμα, γιατί στην ελληνική αντίληψη η μορφή, το σχήμα, καταξιώνει την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου που υπάρχει με ορισμένη μορφή, με ορισμένο σχήμα κλπ. Και αυτό έχει σχέση με αισθητική, με ομορφιά. Μπορούσα να μιλάω επί ώρες και θα μιλούσα σε ένα ακροατήριο που δεν χρειάζεται και μεγάλη σκέψη, γιατί αυτά που λέω, αν καθίσει ο καθένας ή καθεμία από εσάς, μπορεί να τα σκεφτεί από μόνος του. Αν δεν θέλει να τα σκεφτεί, ας πάρει το ετυμολογικό μου λεξικό. Το παίρνω γιατί το χρειάζομαι. Το παίρνω γιατί το χρειάζομαι. Δεν υπάρχει πιο απολαυστικό, λέω, ανάγνωσμα από το να δει κανείς ένα λεξικό ετυμολογικό. Δεν κάνω διαφήμιση, δεν το χρειάζομαι, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι δουλειά του καθενός να ξέρει αν υπάρχει ετυμολογικό λεξικό στα ελληνικά και το ένα και τ' άλλο. Θα σας παρακαλέσω όσοι θέλετε να ρίξετε μια ματιά μέσα σε αυτό που αξιώθηκα να κάνω μέσα στην επιστημονική μου σταδιοδρομία που παρουσίασε ο συνάδελφος ο κ. Κρεμαλής. Είναι ότι αξιώθηκα να συντάξω μαζί με τους συνεργάτες μου περίπου 10.000 σελίδες που είναι το σύνολο των λεξικών. Το μεγάλο λεξικό, το μικρό λεξικό, το ετυμολογικό, το λεξικό των σημασιών, των συνωνύμων, των αντωνύμων, το ορθογραφικό. Αυτά από πού τα πήρα και πού είχα την πηγή και την δουλειά και την έμπνευση, την ελληνική γλώσσα. Γιατί προσφέρεται. Και έρχομαι ακριβώς στο γιατί η ελληνική γλώσσα, στην οποία αναφερόμαστε και εμείς τη θεωρούμε ένα προνόμιο και τη θεωρούμε μια κληρονομιά που μας ξεχωρίζει. Γιατί? Δύο έννοιες, δύο λέξεις που χαρακτηρίζουν την ελληνική γλώσσα. Διαχρονικότητα, συνέχεια μέσα στο πέρασμα του χρόνου, και οικουμενικότητα, παρουσία μέσα στις ανθρώπινες γλώσσες. Διαχρονικότητα και οικουμενικότητα. Ας αρχίσω με τη διαχρονικότητα. Τι είναι το ιδιαίτερο, και επειδή συζητάτε και εσείς με Γερμανούς μεταξύ σας κλπ. Αν θελήσουμε, και το συζητούσαμε τώρα και σας έλεγα, για πέστε μου έτσι πώς το βλέπετε το πράγμα, τι είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της ελληνικής γλώσσας?
Αν σκεπτόσαστε λίγο και το συζητούσαμε, νομίζω ότι θα καταλήγαμε ότι αυτό που ξεχωρίζει την ελληνική γλώσσα δεν είναι η παλαιότητα. Παλαιές αρχαίες γλώσσες υπάρχουν κι άλλες. Κινέζικη, ελληνική υπάρχουν. Αυτό που ξεχωρίζει την ελληνική γλώσσα, θυμηθείτε τη λέξη, την έννοια, κρατήστε στο μυαλό σας, είναι η συνέχεια που έχει. Η συνέχεια της γλώσσας. Δηλαδή, έχουμε μια παράδοση που προφορική παράδοση είναι κάπου στους 40 αιώνες. Αν δεχθούμε ότι οι Έλληνες είναι από το 2000 στην Ελλάδα, είναι κάπου 40 αιώνες προφορική παράδοση. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τις πρώτες πληροφορίες από την γραφή, που είναι η γραμμική γραφή Β, γύρω στο 1450 ήταν ακριβή. Από τότε ξεκινάει η γραπτή παράδοση της ελληνικής γλώσσας. 35 αιώνες, 3.500 χρόνια, είναι τόσο. Και βεβαίως, αν πάμε στην κλασική περίοδο, στην οποία πάνε συνήθως, δηλαδή στο 500 π.Χ., 5ος αιώνας, άντε μίλα για 2.500 χρόνια. Αγαπητοί, το κύριο σε όλη αυτή την διαδρομή είναι η συνέχεια. Τι θα πει συνέχεια? Ότι ένας λαός, οι Έλληνες, σε μία χώρα, την Ελλάδα, μίλησαν την ίδια γλώσσα, ο ίδιος λαός, τον ίδιο χώρο, μίλησε την ίδια γλώσσα και τη μιλάει μέχρι σήμερα, που είναι αυτό που λέμε ελληνική γλώσσα. Καλά δεν άλλαξε η γλώσσα, αλίμονό μας. Εάν η γλώσσα δεν είχε αλλάξει, εμείς έπρεπε να είμαστε κούκλες, μαϊμούδες, ξώανα. Να είμαστε δηλαδή μη άνθρωποι. Γιατί όταν δουλεύει το μυαλό του ανθρώπου, δουλεύει μαζί και η γλώσσα του, είναι μια τεξοχήν δυναμική σχέση και θα αλλάξουν και ήχοι, θόγκοι, θα αλλάξουν και σημασίες, θα αλλάξουν και γραμματικές μορφές, αλλά σημασία έχει ότι παραμένει αυτή η συνέχεια και ότι εμείς σήμερα, μετά από 4.000 χρόνια, 3.500 χρόνια, ό,τι θέλετε πάρτε, συνεχίζουμε να έχουμε αυτή τη γλώσσα. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω εγώ, θέλω να μιλήσουν άλλοι για μένα, ναι, και θεωρώ, και τα έχω δώσει κύριε Πρόεδρε αυτά, και θα μπορούν να τα δουν οι άνθρωποι. Ξέρετε, δεν είστε υποχρεωμένοι, προερχόμενοι από διάφορους χώρους, άλλα επαγγέλματα, ακόμη και εκπαιδευτικοί, να έχετε συγκεντρωμένα αυτά που, εν πάση περιπτώσει, είναι η δουλειά των γλωσσολόγων να συγκεντρώνουν. Τα έχω συγκεντρώσει λοιπόν αυτά όλα, τα έχω δώσει και μπορούν να τα βρουν. Έχουν σταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, μην αρχίσω και εγώ τα email σας. Κάνω και πληθυντικό της Αγγλικής στα ελληνικά. Λοιπόν, είναι στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας. Τα έχει στείλει ο πρόεδρος με ηλεκτρομηνύματα, με email. Και μπορείτε να τα έχετε συγκεκριμένα κάπου. Να τα χρησιμοποιήσετε. Έχει νομίζω ένα ενδιαφέρον, τα δείτε κιόλας. Λοιπόν, λέω, μιλάω για συνέχεια. Ο Σεφέρης, μιλώντας στα παιδιά, ένα από τα καλύτερα βιβλία που συνιστώ πάντοτε στον κόσμο είναι οι δοκιμές, τα δοκίμια δηλαδή του Σεφέρη, οι τρεις τόμοι. Λοιπόν, μέσα εκεί δεν υπάρχει καλύτερο ανάγνωσμα. Από τη μία είναι αυτό, από την άλλη είναι του Ελίτη τα κείμενα, το Εν Λευκό και τα, πώς το λέει, τα χαρτιά μου. Λοιπόν, λέει ο Σεφέρης στα παιδιά, η ελληνική γλώσσα, ο άνθρωπος, η θάλασσα. Για κοιτάξτε πόσο θαυμάσιο πράγμα είναι να λογαριάζει κανείς πως από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα μιλούμε, ανασένουμε και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα. Και αυτό δεν σταμάτησε ποτέ. Είτε σκεφτούμε την Κλυτεμνίστρα που μιλά στον Αγαμέμνονα, είτε την Καινή Διαθήκη, είτε τους ύμνους του Ρωμανού και τον Διγενία Κρήτα, είτε το Κρητικό Θέατρο και τον Ερωτόκριτο, είτε το Δημοτικό Τραγούδι. Σεφέρης, δοκιμές σε ένα λόγο του προς τα παιδιά ήταν. Ο Ελίτης παίρνει το βραβείο Νόμπελ, το 1979.
μιλήσει εκεί, στο ακροατήριο, τον επίσημο λόγο, και λέει τα εξής. Θα λέω αυτά σε σχέση με τη συνέχεια. Μου δόθηκε, λέει ο Ελίτης, να γράφω σε μια γλώσσα που μιλιέται μόνο από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, μια γλώσσα που μιλιέται επί 2.500 χρόνια χωρίς διακοπή και με ελάχιστες διαφορές. Ο Ελίτης πάντοτε ξεκινάει από την κλασική περίοδο. Τις 2.500 χρόνια, το 5ο. Η παράλογη αυτή φαινομενικά διάσταση αντιστοιχεί και στην υλικοπνευματική οντότητα της χώρας, που είναι μικρή σε έκταση χώρου και απέραντη σε έκταση χρόνου. Και το αναφέρω όχι διόλου για να περηφανευθώ, αλλά για να δείξω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ποιητής όταν χρησιμοποιεί για τα πιο αγαπημένα πράγματα τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούσαν μια Σαφό ή ένας Πίνταρος, παραδείγματος χάρη. Προσέξτε τι αναφορά κάνει και τι σύνδεση με την ιστορία των λέξεων που χρησιμοποιεί ο ίδιος στην ποιησή του και που πάρα πολλές από αυτές φτάνουν στο Σαφό, φτάνουν στον Πίνταρο. Και τελειώνει σε αυτό το κομμάτι. Χωρίς να δυσμονεί κανείς ότι στο μάκρος 25 αιώνων από την κλασική περίοδο δεν υπήρξε ούτε ένας, επαναλαμβάνω λέει ο Ελίτης, ούτε ένας αιώνας που να μην γράφτηκε ποίηση στην ελληνική γλώσσα. Να τι είναι το μεγάλο βάρος παράδοσης που το όργανο αυτό σηκώνει. Αυτά τα παραθέματα, ξαναλέω, είναι στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Θα μπορούσατε και να τα εκτυπώσετε και να τα δώσουμε στους ανθρώπους, γιατί νομίζω ότι αξίζει και να τα ξέρουμε και να τα δείχνουμε, να τα χρησιμοποιούμε σε συζητήσεις μας. Μιλάμε για τη διαχρονικότητα. Κυρίες και κύριοι, θέλω σε αυτή την αίθουσα και σε αυτό το ακροατήριο να εξομολογηθώ ότι όταν δούλευα στο λεξικό, είτε το μεγάλο είτε τα άλλα, ετυμολογικό κλπ, είχα, πέρα από την γνώση που έχω ως ένας άνθρωπος που ασχολείται 40 χρόνια με τη γλώσσα, είχα την εξής έκπληξη και αποκάλυψη. Να πρέπει να χαρακτηρίσω τις λέξεις της ελληνικής γλώσσας. Τι είναι, είναι αρχαίες, είναι ξενικές, νέες. Επίστευα κι εγώ ότι εντάξει, υπάρχει αυτή η παράδοση, αλλά οι λέξεις είναι νέες και κάπου υπάρχουν και αρχαίες. Λοιπόν, ήταν το αντίθετο, το αντίστροφο. Αυτό που έβλεπα ήταν ότι οι περισσότερες λέξεις πήγαιναν πίσω, είτε στην αρχαία περίοδο της γλώσσας μας, είτε στην μεσαιωνική περίοδο της γλώσσας μας, και μιλάμε για αιώνες βέβαια, και βεβαίως υπάρχουν και νεότερες λέξεις, είτε λόγιες, είτε καθαρά δημοτικές. Αλλά η έκπληξη είναι ο τεράστιος αριθμός, μα πραγματικά τεράστιος, των λέξεων που μας πάνε πίσω σε αυτό που πάλι θα χρησιμοποιήσω το Σεφέρι, αυτό που ο Σεφέρις έλεγε, τα παλιότερα ελληνικά μας. Προσέξτε, παλιότερα και μας. Τα παλιότερα ελληνικά μας. Και έλεγε ο Σεφέρης ότι θα έπρεπε να έχουμε μια επαφή με τα παλιότερα ελληνικά μας, τα αρχαία, την λόγια παράδοση, την χριστιανική, την μεσαιωνική παράδοση, τις γραφές κλπ. Γιατί αυτά όλα μας συνδέουν με τα σύγχρονα. Όλα αυτά που λέω, βέβαια, έχουν προέκταση στο πώς πρέπει να διδάσκεται η γλώσσα στην παιδεία, στο σχολείο, πώς τα πλησιάζεις και τι δίνεις, γιατί έλεγα και σε μια παρέα το πρωί, ότι όποιος έχει μια τέτοια επαφή και ακούσει το ανένδοτος που έλεγε ο πατήρ Παπανδρέου, το ανένδοτος αγώνας, ή το ενδοτικός, και δεν πρέπει να είμαστε ενδοτικοί κλπ. Αυτός ξέρει ότι υπάρχει το ενδίδο. Αν δεν έχεις μια επαφή με αυτά, ούτε το ενδίδο ξέρεις, ούτε το ανένδοτος, ούτε το ενδοτικός, ούτε τίποτε. Είσαι ξένος μέσα στη γλώσσα σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εγκατάλειψη από το να νιώθεις ξένος μέσα στη γλώσσα σου.
και δεν πρέπει να νιώθεις ξένος. Όλα αυτά είναι δικά σου, δικά μας, ολονών μας. Μόνο πρέπει ένα σύστημα εκπαιδευτικό να μας δίνει ευκαιρίες να τα γνωρίσουμε. Κάποιοι θα επιμείνουν, κάποιοι όχι. Αλλά πρέπει να μας δίνει τις ευκαιρίες αυτές. Λέω λοιπόν, κάποτε έκανα την εκπομπή που ομιλείται ελληνικά. Παλιότεροι ίσως δεν την έχουν δει. Ήταν τότε στο ξεκίνημά της η Γιάννα Ικανέλη και κάναμε την εκπομπή αυτή στην ΕΡΤ όταν υπήρχε μόνο η δημόσια τηλεόραση. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που έδινε, το παρουσίαζε η Κανέλη, αλλά όλα ήταν γραμμένα από μένα που ήμουν και στο κοντρόλ εκεί και συμμετείχα. Λοιπόν, ένα από αυτά που έδινα για να βρουν παίκτες, αλλά ήταν που ήθελα να περάσω στον κόσμο, ήταν να δίνω λέξεις και να ζητάω να μου χαρακτηρίσουν με ένα α αν είναι αρχαία ή μεσαιωνική και με ένα νι αν είναι νέα. Θα μπορούσα αυτό να το κάνουμε μαζί και τώρα. Όχι παιχνίδι, δεν έχουμε ώρα για παιχνίδια, αλλά θα μπορούσα να θέσω το ερώτημα. Δηλαδή να πω, για να σκεφτούμε όλοι μαζί. Θα σας δώσω μερικές λέξεις να δούμε αν είναι παλιές, αν είναι νέες. Το αγαπώ. Το άγγελος. Το αγέλαστος. Από το άλφα λέξεις. Το αγνός. Το αγορά. Το άγριος. Το αϊόνι. Το άκλαυτος. Το ακούω. Το αλέθο. Το αλήθο. Η άρνη. Το αλώνι. Το αμάξι. Το αρμέδο. Το αμέτρητος. Το ανεβαίνω. Το ανάγκη. Το αναπάγω, το άναρχος, το αναπνέω, το ανεψιός, το ανθό, το άξιος, το άξονας, η απάτη, το άπιστος. Και να βάζαμε όλοι με ένα χαρτί τι είναι αρχαίο, είναι νέο, είναι... Στο τέλος ξέρετε τι θα βγαίνει. Ότι όλες αυτές οι λέξεις είναι λέξεις ομοιρικές, οι οποίες υπάρχουν από τότε μέχρι σήμερα. Όχι με την ίδια κατάληξη πάντοτε, καμιά φορά ούτε και με την ίδια σημασία. Αυτές που έδωσε είναι με την ίδια σημασία, αλλά άλλες δεν είναι. Για κοιτάξτε αυτό που είπε ο Σεφέρης, τι είναι να χρησιμοποιείς σήμερα αυτές τις λέξεις και να επικοινωνείς με αυτά τα παλιότερα ελληνικά με τον Όμηρο, με τον οποίο ξεκινάει. Τι ξεκινάει? Ξεκινάει η γλώσσα μας στο επίπεδο της λογοτεχνίας, και με το οποίο ξεκινάει η λογοτεχνία και ο καλλιεργημένος λόγος στην Ευρώπη. Αγαπητοί, για σκεφτείτε το λιγάκι. Στην Ευρώπη ο λόγος, ο έντεχνος, η λογοτεχνία, η τέχνη του λόγου, μέσα από το έπος, ξεκινάει με τα ομηρικά έπη. 8ος αιώνας. Κάποιοι πάνε και πιο πίσω, κάποιοι έρχονται έναν αιώνα μετά, δεν έχει σημασία, αλλά τότε ξεκινάει. Και τότε η ελληνική γλώσσα είναι αυτή που είναι και σήμερα. Βέβαια είναι ποίηση. Δεν θα τα καταλάβεις όλα όταν διαβάζεις Όμηρο και μάλιστα με άλλες καταλήξεις, αλλά είναι ποίηση αυτό. Όταν διαβάζεις τον Πλάτωνα, είναι αλλιώς τα πράγματα, γιατί είναι πεζός λόγος. Όταν διαβάζεις Εσχύλο είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι ποίηση πάλι. Λοιπόν, ήθελα με απλό τρόπο να πω ότι υπάρχει αυτή η διαχρονικότητα στη γλώσσα, δηλαδή στην ιστορία και στην εμφάνιση και στη χρήση και στην παρουσία των λέξεων. Και θα ήθελα να αναφέρω ένα άλλο χαρακτηριστικό της ελληνικής που είναι η συνοχή της. Τι θα πει συνοχή? Συνοχή θα πει ένα δέσιμο και μια συνέχεια και στη δομή της γλώσσας. Γραμματική σύνταξη. Και βεβαίως και στο λεξιλόγιο. Προτού πω εγώ οτιδήποτε, πάλι θα βρείτε σε αυτά που έχω μοιράσει μία γνώμη ενός από τους μεγαλύτερους μελετητές της γλώσσας. Έχει γράψει και ένα ωραίο βιβλίο που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, η μεσαιωνική και νέα ελληνική γλώσσα. Αναφέρομαι στο Robert Browning. Δεν ζει πια ο Robert Browning.
ήταν καθηγητής στο Λονδίνο και είναι αυτός που ξεκίνησε το θέμα να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα με τον πιο σοβαρό και τον πιο μαχητικό τρόπο. Γιατί αυτός ο Άγγλος έμπαινε μπροστά και φώναζε «Αυτά δεν είναι δικά μας, ανήκουν αλλού, να τα δώσουμε εκεί που ανήκουν». Αυτός λοιπόν έχει γράψει πολλά πράγματα και ιστορικός και γλωσσολόγος κλπ. Και έχει γράψει το εξής, μια και λέω συνοχή. Από τότε λέει, αναφέρεται στον Όμηρο, η ελληνική γλώσσα αποκτά μια συνεχή παράδοση που φτάνει ως την εποχή μας. Υπήρχαν βεβαίως αλλαγές, αλλά δεν δημιουργήθηκε κάποιο ρήγμα στη συνέχεια. Γιατί ωραία που το λέει πολύ καλύτερα από μένα ο Μπράουν. Δεν δημιουργήθηκε κάποιο ρήγμα στη συνέχεια. Όπως έγινε ανάμεσα στα λατινικά και τις ρωμανικές γλώσσες. Ρωμανικές γλώσσες, γαλλικά, ισπανικά, όλα αυτά, σε σχέση με τα λατινικά, είναι πολύ μακριά. Η δε ιταλική που είναι συνέχεια, υποτίθεται, της λατινικής, είναι μία διάλεκτος που έγινε γλώσσα και δεν είναι τα ίδια τα λατινικά. Λέει λοιπόν ο Μπράουν, τα αρχαία ελληνικά δεν αποτελούν ξένη γλώσσα για το σημερινό Έλληνα. Μπράουν, δηλαδή. Όπως συμβαίνει, ακούστε τι λέει, με τα αγγλοσαξονικά για τον σύγχρονο Άγγλο. Μιλάει για δύο αιώνες, δηλαδή, διαφορά. Η συνέχεια του λεξιλογικού της αποθέματος της ελληνικής είναι εντυπωσιακή. Και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν πολλές ανακατατάξεις των μορφολογικών σχημάτων στη γραμματική, δηλαδή, υπήρξε μεγάλη συνοχή. Τι θα πει συνοχή και πώς την εννοούμε που αναφέρομαι σε αυτή? Κυρίες και κύριοι, έχετε σκεφτεί ποτέ, ιδίως οι δάσκαλοι, αλλά μην τα λέμε όταν διδάσκουμε τα ελληνικά είτε στα δικά μας τα παιδιά είτε στους ξένους, του τρομοκρατούμε. Ξέρετε πόσες καταλήξεις και πόσους τύπους έχουμε για το ελληνικό ρήμα? Στη γραμματική μου, τη μικρή που έχω με τον Χρήστο του Κλέρη, 284 τύποι. 2, 8, 4. 284 τύποι. Γράφω, γράφει, έγραφε, έχω γράψει, είχα γράψει, γράφω, γράφω μου, γράφτηκα, αυτό, όλα αυτά, αυτά, ξέρεις πέρα. Να γράφω, γράφω, ας γράψω, α, το να θα ας πάει με όλα. Εμένα προσέχει, θα προσέχει, ας προσέχει. Το λέω αυτό γιατί οι φίλοι εκπαιδευτικοί, οι συνάδελφοι, λέμε καμιά φορά το να μη υποτακτική. Και το να μη υποτακτική, όταν λες να έδινε, να έδωσε, να είχε δώσει, είναι μη υποτακτική. Και όταν λες θα δίνει, θα έδωσε, θα είχε δώσει, θα έδινε, είναι, υποτακτική, είναι το θα μη υποτακτική. Και όταν λες το ας, ας δίνει, ας έδινε, ας έδωσε, ας είχε δώσει, είναι μη υποτακτική. Κοιτάξτε, η σύγχρονη ανάλυση της γλώσσας έχει βγάλει πράγματα που είναι καλό να τα δούμε για να διδάξουμε και τη γλώσσα με έναν άλλο τρόπο. Δεν ανακαλύπτουμε εμείς τον κόσμο, ούτε κάνουμε τον έξυπνο. Απλώς η έρευνα έχει προχωρήσει, τα έχει μαζέψει αυτά τα πράγματα και μπορούμε να τα δώσουμε πιο ολοκληρωμένα, πιο σωστά, πιο απλά σήμερα, για να μην τρομοκρατούμε τώρα. Γιατί σας είπα, αν πει στο παιδί ότι οι καταλήξεις και οι τύποι της ελληνικής είναι 284, τώρα σε έφυγε. Δεν του λες τέτοια. Του λες, είναι απλά τα πράγματα στα ελληνικά. Όλα είναι ο εισι, ο με ετεούν και ο, στο παραστατικό, στον αόριστο είναι α, εσέ, α, με, α, τε, αν έγραφα, έγραψα, είχα, είχες, είχε. Τα απλοποιείς λίγο να το πάρεις μαζί σου και μετά σιγά σιγά πες το και τα άλλα. Αυτή είναι η διδασκαλική πονηρία, η οποία όμως είναι μια δημιουργική πονηρία. Όπως στον Πλάτο. Λοιπόν, οι κατηγορίες. Αυτό που διακρίνει την ελληνική είναι αυτή η αντίστοιξη παρατατικού αορίστου. Αόριστος χοντρικά μια φορά, παρατατικό
διαρκώς συνέχεια επανάληψη. Αυτό λοιπόν που υπάρχει πέρασε και στο μέλλοντα και είναι μία χαρακτηριστική διαφορά της ελληνικής διαχρονικά. Δεν υπάρχει σε πολλές γλώσσες, το λένε αυτό, αλλά με επιρήματα. Εμείς το έχουμε γραμματικοποιημένο. Ο χρόνος, στα ελληνικά αγαπητοί, ή έχει βαθμίδες, παρελθόν, παρόν, μέλλον, ή έχει ποιότητα, διάρκεια, επανάληψη, μη διάρκεια, μη επανάληψη. Ξέρετε τι λεπτές έννοιες είναι αυτές. Καταρχήν δεν μπορείς να υπάρξεις χωρίς την έννοια του χρόνου. Και όταν μιλάς για ρήμα, δηλαδή για ενέργεια, δεν μπορεί να υπάρξει ενέργεια έξω από τον χρόνο. Ναι, αλλά αυτός ο χρόνος πώς κατανέμεται? Σε βαθμίδες, αλλά και σε ποιότητα. Να, γιατί μιλάμε για μια καλλιεργημένη γλώσσα. Θα μπορούσα να μιλάω πολύ για αυτά. Σταματώ εδώ. Μιλάμε για μια ενιαία γλώσσα, που λέει ο Μπράουνινγκ, και θέλω να σας πω μια ιστορική πληροφορία. Όταν έγινε η γλωσσική μεταρρύθμιση και άρχισε η γλώσσα να παίρνει διάφορες μορφές και χρήσεις όπου νόμιζαν μερικοί ότι για να μιλήσεις δημοτική απλώς μεταφράζεις από την καταρρεύουσα κλπ. Τότε βγήκαμε μία ομάδα ανθρώπων. Μπροστά ήταν ο Ηλίτης, ο Χατζηκυριάκος Γκίκας, ο Χειμωνάς, ο Σκιαδάς, ο Ντεγιάννης, ο Αριστοτέλης ο Νικολαίδης και εγώ. Και βγήκαμε τότε ως γλωσσικός όμιλος και είπαμε, για να σταματήσει αυτή η ιστορία, μια κατρακύλα δηλαδή, που ήταν μια κακοποίηση της δημοτικής, εν ονόματι της χρήσης της δημοτικής. Λέγαμε λοιπόν τότε ότι για μας δεν υπάρχει δίλημα δημοτική καθαρέουσα, υπάρχει η ενιαία ελληνική γλώσσα. Πολυδιάστατη στη σύγχρονη της ανάπτυξη, το πιο πολύτιμο αγαθό του λαού μας. Το πιο αξιόλογο προϊόν εξαγωγής του τόπου μας σε διεθνή χώρο. Τα λέγαμε αυτά το 82. Και εδώ ακριβώς επισημαίνουμε τους κινδύνους μιας αποκοπής από τις ρίζες της γλώσσας μας, τον αρχαίο ελληνικό λόγο και τη λόγια παράδοση, που μαζί με τη δημόδη γλωσσική κληρονομιά μας συνθέτουν μια αδιάκοπη γλωσσική συνέχεια και πλούτο 4.000 χρόνων. Καθόμαστε στο μπαλκόνι του σπιτιού του Γιώργου του Χειμωνά με τον Ηλίτη, με τον Χατζηκυριάκο Κίκα, με τον Χειμωνά, τον Σκαβά, και συντάσαμε γράφοντας, σβήνοντας αυτή την διακήρυξη που ήταν από διαφόρους χώρους, λογοτεχνία, επιστήμη κλπ. Ήταν η διακήρυξη για το πώς νοεί κανείς όταν υποστηρίζει τη δημοτική, την γλώσσα, στη δύναμή της, στην παράδοσή της, στη συνέχειά της, αυτό που λέγαμε ενιαία ελληνική γλώσσα. Γιατί αγαπητοί, όταν λες ουρανός, θάλασσα, άνθρωπος, γη, γυναίκα, οροφή, τραπέζι κλπ. Τι είναι αυτά? Είναι αρχαία, είναι νέα, είναι μεσαιωνικά, τι είναι αυτά? Είναι ελληνικά. Είναι ελληνικά, απλώς ελληνικά. Μέσα στη διαχρονία της γλώσσας. Στο λεξιλόγιο, αυτή η συνέχεια υπάρχει με δύο τρόπους, αγαπητοί. Με την επιβίωση έζησαν λέξεις. Αυτό που έλεγα πριν. Από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Πολλές. Χιλιάδες. Λέω και χιλιάδες βέβαια λέξεις. Η επιβίωση. Αλλά μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η αναβίωση. Η αναβίωση. Δηλαδή, γύρω στον 1800, για να έχουμε μια χρονολογία στο νου μας, γίνεται ένα κίνημα απολογίους της περίοδου εκείνης. Είναι ο Αδαμάντιος Κοραής.
είναι άνθρωποι από το χώρο της Εκκλησίας, αγωνιστές κλπ. Και πνευματικοί άνθρωποι. Ο Άνθιμος Γαζής, ο Νεόφυτος Βάμβας, όλοι αυτοί οι μεγάλοι, ο Βούλγαρης. Και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Κάνουν ένα ξεκαθάρισμα της γλώσσας. Αγαπητοί, αυτή είναι η καθαρέγουσα. Τι είναι η καθαρέγουσα? Ένας καθαρισμός της γλώσσας. Από τι? Από τις ξένες εκείνης της εποχής λέξεις. Τι λέξεις εκείνης της εποχής γύρω στο 1800? Τουρκικές. Τεράστιος αριθμός. Βενετσιάνικες. Ιταλικές λέξεις. Και έρχονται αυτές τις λέξεις και τις εξελληνίζουν. Τις δίνουν μία ελληνική έκφραση. Και θα σας δώσω μερικά παραδείγματα για αυτό τον εξελληνισμό. Τις έχω συγκεντρώσει τις λέξεις αυτές στα λεξικά μου, αλλά θέλω να σας δώσω εδώ ελάχιστα παραδείγματα. Εκείνη την εποχή, όταν διαβάσει κανείς κείμενα εκείνης εποχής, θα καταλάβει αυτό που λέω τώρα. Γιατί ξεκινάνε αυτοί έτσι, τους ήρθε κάποια μέρα να ξεκινήσουν αυτό. Τα κείμενα ήταν μία ανάμιξη από πολλές τουρκικές λέξεις, βενετσιάνικες κλπ. Και αναλαμβάνουν μία πρωτοβουλία, να το πούμε ελληνικά, ρε παιδί μου. Μπούρσα, από το ιταλικό μπόρσα, αυτό έλεγαν τότε. Και έφτιαξαν τη λέξη χρηματιστήριο. Τώρα, κανένας από εμάς δεν ξέρει το μπούρσα. Όταν πας όμως στον 17ο αιώνα και δεις κείμενα, το μπούρσα θα δεις, δεν θα δεις το χρηματιστήριο. Νοτάριος και νοδάριος. Δεν υπήρχε συμβολιογράφος, κυρία Θερμαλή. Είσαστε νοτάρια ή νοδάρια. Λοιπόν, συμβολιογράφος. Αρχαία λέξη με άλλη, δεν είναι ακριβώς η ίδια σημασία, πάλι είχε σχέση με τα συμβόλαια. Λοιπόν, και έρχεται και μπαίνει αυτή η λέξη. Μπαίνει επίσης λέξη, αφού τα βρω βέβαια μπαίνει, αν δεν το βρω δεν μπορεί να πει. Λοιπόν, μπαίνουν άλλες λέξεις, όπως ντοτόρος. Δεν έλεγαν γιατρός. Ντοτόρος έλεγαν, από το ιταλικό ντοτόρε. Αξιωματούχος λέμε εμείς, οφιτσιάλε ήταν τότε. Οφιτσιάλος. Ο οφιτσιάλος. Είστε οφιτσιάλος. Παίρνουν οι Έλληνες το 1841 από το αξίωμα και φτιάχνουν το αξιωματούχος. Μπορεί να έχουμε προβλήματα στο κοινοβούλιο, αλλά δεν είναι πια παρλαμέντο. Παρλαμέντο ήταν, δεν ξέρω, μήπως είναι και πιο χαρακτηριστικό το παρλαμέντο. Από το παρλάρα και την παρλά. Αλλά τα ιταλικά και φτιάξαμε την ελληνική λέξη, το πήραμε από τους ελληνιστικούς χρόνους. Υπήρχε η λέξη κοινοβούλιο, που ήταν το Γενικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση. Ο Παλαιστής, ξέρετε πώς λεγόταν εκείνη την εποχή, Πεχλιβάνης. Μερικές λέξεις έχουν παραμείνει σε ονόματα. Σε ονόματα. Από το τουρκικό Πεχλιβάν. Όταν ήθελα να μιλήσω για ταχυδρομείο, έλεγαν η Πόστα και ο Ποστάλης, ο ταχυδρόμος. Τα ιταλικά. Και εμείς φτιάξαμε το ταχυδρομείο και τον ταχυδρόμο, το πήραμε δηλαδή. Ο ταχυδρόμος, ξέρετε ποιος ήταν? Ήταν αυτός που τρέχει γρήγορα. Ταχύς δρόμος. Στο μεσαίωνα σήμαινε αγγελιαφόρος. Και του δώσαμε ένα άλλο περιεχόμενο, μια άλλη σημασία. Ότι γρήγορα πάει αυτός και δίνει τα γράμματα, τα μηνύματα. Το λέμε και γρήγορα, του δίνουμε και μία πίστοση. Το 33. Φτιάχνουμε τη λέξη, δημιουργούμε τη λέξη ταχυδρομείο. Ο μισθός, αγαπητοί, ήταν η μεσαιωνική λατινική ρόγκα, ήταν η ρόγα. Ρόγα ήταν ο μισθός. Και ρογάρης. Στρατιώτης, δεν υπήρχε στρατιώτης, σολδάτος. Σπαχής
ήταν αυτό που είπαμε η πέας. Και αν πας στο φαρμακείο και στο φαρμακοποιό ήταν σπετσιέρες και σπετσαρίδα. Έτσι. Και σταμπαρία, τι ήταν η σταμπαρία? Το τυπογραφείο. Έφτιαξαν το τυπογράφο οι ξένοι, το πήραμε εμείς μετά. Το πλήρωμα του πλοίου λεγόταν Ταϊφάς. Και όνομα. Και επίσης έχουμε τη λέξη τσούρμο. Το τσούρμο είναι το πλήρωμα. Και μετά σημαίνει και μια ομάδα, έτσι, ένα πλήθος. Το τσούρμο λοιπόν ανήκει στα λεγόμενα διδάνεια. Είναι από τα ιταλικά τσούρμα, που πάει σε έναν τύπο κλούσμα, που είναι το κέλευσμα. Αυτές οι μετατροπές στην μορφή των λέξεων είναι συνήθεις. Τι ήταν το κέλευσμα? Το κέλευσμα ήταν το ρυθμικό παράγγελμα που έδινε στους κοπηλάτες. Και από το κέλευσμα, κλάουσα, κάουσα, τσούρμα και τσούρμο. Ξαναγυρνάει η λέξη με άλλο περιεχόμενο και άλλη μορφή. Θα τα λέμε διδάνεια. Τη λέξη οχυρό δεν την ήξερα, ντάπια ήξερα από τα τουρκικά. Το ράφτη δεν ήξερα ράφτης, το ντερζί ήξερα από τα τουρκικά. Ο ληστής ήταν άγνωστος, ο χαραμής ήταν από το χαράμι. Λοιπόν, αγαπητοί, δεν μπορούμε να συλλάβουμε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πόσο σημαντική ήταν η προσφορά αυτών των ανθρώπων που κάθισαν και με εύστοχο τρόπο έδιωξαν τεράστιο αριθμό τέτοιων λέξεων, αποδίδοντάς τα με ελληνικές λέξεις. Πού τις βρήκαν αυτές? Τις πήραν από την αρχαία και άλλαζαν τη σημασία. Ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που αξίζει να το θυμάται κανείς είναι η λέξη πολιτισμός. Αγαπητοί, το έχω πει συχνά και από την τηλεόραση, έτσι, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που αξίζει να το ξέρει ο κόσμος. Τι λέμε? Μέχρι το Κοραή η λέξη πολιτισμός δεν υπήρχε. Έρχεται λοιπόν και δημιουργείται η λέξη civilization από τα γαλλικά κλπ. Και έρχεται ο Κοραής και παίρνει τη λέξη πολιτισμός που υπήρχε στην αρχαιότητα και σήμαινε δημόσια διοίκηση και αποδίδει το civilization που είναι το civilization κλπ. Και το αποδίδει με τη λέξη πολιτισμός, η οποία είναι αρχαία, αλλά με άλλη σημασία. Ερώτηση. Οι αρχαίοι που κατεξοχήν παρήγαγαν πολιτισμό, δεν είχαν λέξη για τον πολιτισμό? Μην τρελαθούμε. Είχαν. Ποια λέξη? Την ωραιότερη και τη βαθύτερη λέξη. Τη λέξη παιδεία. Η λέξη παιδεία στους αρχαίους είναι ό,τι το πολιτισμός, είναι η καλλιέργεια, είναι τα γράμματα, είναι η φιλοσοφία, είναι η μουσική, είναι τα μαθηματικά, είναι η τέχνη και τα επιτεύγματα της επιστήμης, οι επιστήμες μέσα. Όλα αυτά είναι παιδεία. Και επειδή η παιδεία στη συνέχεια παίρνει μια εξειδικευμένη έννοια, έρχεται ο Κοραής και δημιουργεί τη λέξη πολιτισμός για να αποδώσει το civilization. Κοιτάξτε την ιστορία των λέξεων και τι έδωσαν αυτοί οι άνθρωποι δουλεύοντας, γιατί αυτό βέβαια είναι προϊόν δουλειάς, δεν είναι απλά θέματα αυτά. Και βεβαίως έχουμε και νέες λέξεις που πλάστηκαν τότε, λόγιες λέξεις, τις οποίες βρίσκουμε. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο λεξικό, το λεξικό του Στέφανου Κουμανούδη. Του Στέφανου Κουμανούδη το λεξικό έχει τις λέξεις που πλάστηκαν από λογίους στην περίοδο της από την άλωση μέχρι τους νεότερους χρόνους. Τι λέξεις πλάστηκαν από τους λογίους.
Αυτές οι λέξεις λοιπόν έχουν συγκεντρωθεί από τον Στέφανο Κουμανούδη, τον οποίον κάπου πρέπει να έχω, αλλά μέσα εκεί λοιπόν βρίσκουμε τις λέξεις συμβολεογράφος, τυπογραφείο. Να, έχω τη λέξη εδώ, δημοσιογράφος. Η λέξη δημοσιογράφος είναι αρχαία? Όχι βέβαια. Πλάσεται το 1826. Η δημοσιότης το 1824. Η λέξη πλειοψηφία το 1833. Η επιβίβαση το 1871. Το δηλητηριάζω το 1876. Το εφετείο το 1833. Το λαθρεμπόριο 1809. Το νεκροτομείο 1888. Το χειροκροτώ το 1856. Στο λεξικό αυτό παρακολουθείτε η ιστορία των λέξεων, πότε εμφανίζονται οι λέξεις, από λογίους και από εφημερίδες. Εγώ στο λεξικό μου και το ετυμολογικό και το άλλο, όπου έχω τέτοια πληροφορία, λέω, για παραδείγματι, ότι το επιφύλαξης είναι το 1859. Το έχουμε να παραδίδεται από τότε. Αυτό λοιπόν είναι έργο των λογίων, οι οποίοι πλούτησαν τη γλώσσα με νέες λέξεις, αλλά και χάθηκαν, δεν χρησιμοποιήθηκαν χιλιάδες άλλες λέξεις. Αγαπητοί, πάω σε μία δεύτερη έννοια. Τους κρατήσουμε εδώ, δεν έχετε κλείσει τις πόρτες. Έχουμε χρόνο, αντέμω. Τις πόρτες πρέπει να κλείσει. Ανοιχτές. Λοιπόν, αγαπητοί, μία άλλη διάσταση της διαχρονίας που δεν πρέπει να την ξεχνάμε, σας παρακαλώ. Τι προώθησε την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό? Ποιο σημαντικό γεγονός, μία ανακάλυψη θα την έλεγα, για σκεφτείτε για μια στιγμή ότι θα ήταν δυνατόν να ακούμε για έναν Όμηρο που υπήρξε, για έναν Πλάτωνα ή για έναν Αριστοτέλη, για έναν Εσχύλο, για έναν Θουκυβίδη και να τους ξέρουμε απλώς ως ονόματα, να μην ξέρουμε τίποτα άλλο από αυτούς. Πώς τους ξέρουμε? Από τα κείμενά τους. Πώς δημιουργήθηκαν, διαδόθηκαν και διατηρήθηκαν τα κείμενα? Μα με τι άλλο τρόπο? Τη γραφή, με το ελληνικό αλφάβητο, με τη γραφή. Εάν δεν είχαμε ανακαλύψει και εξελίξει τη γραφή, όλη αυτή η γραπτή παράδοση θα είχε χαθεί για μας. Θα ξέραμε κάποια ονόματα μόνο. Μήπως έχει συμβεί και αυτό? Αγαπητοί, έχει συμβεί και αυτό. Ξέρουμε δηλαδή από τον μεγαλύτερο φιλόλογο για τον οποίο είμαστε περήφανοι όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα γράμματα και ήταν Γερμανός, ο Ούλριχ φον Βιλαμόβιτς, ο μεγαλύτερος φιλόλογος των αιώνων ήταν ο Ούλριχ φον Βιλαμόβιτς. Αυτός λοιπόν, ο μελετητής και εκδότης κειμένων και σχολιαστής και χαλάει ο κόσμος, έχει πει ότι τα κείμενα που μας έχουν σωθεί και τα έχουμε τώρα στον θησαυρό της ελληνικής γλώσσας με ηλεκτρονική μορφή, τα κείμενα που μας έχουν σωθεί, προσέξτε, είναι μόλις το 1/5 από τα κείμενα που υπήρξαν. Μας έχουν σωθεί γύρω στις 4.000 κείμενα, χοντρικά το λέω, τα οποία έχουν αποθηκευθεί στον ηλεκτρονικό θησαυρό, τον Thesaurus Linguae Graecae, που έχει γίνει στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, και εκεί έχουν περάσει ηλεκτρονικά όλα τα κείμενά μας, από τον Όμηρο μέχρι τους Βυζαντινούς έχουν φτάσει, μέχρι τους ιστορικούς αλώσεως. Λείπουν κάποια πράγματα από επιγραφές κλπ. Λοιπόν, τα κείμενά μας που έχουν περάσει εκεί είναι γύρω στις 4.000 κείμενα.
Και λέει ο Βιλαμόβιτς ότι αυτά, εντάξει, είναι περίπου το 1 πέμπτο και δείχνει με μια σειρά συλλογισμών, γιατί το ισχυρίζεται αυτό, από τα κείμενα τα οποία υπήρξαν. Γιατί? Γιατί αν ένα κείμενο δεν είχε κύρος, έγκλην και μία απήχηση, το κείμενο αυτό δεν σωζόταν, δεν αντιγραφόταν και έφευγε από τη ζωή, χανόταν. Επομένως, με την γραφή, με το αλφάβητο, καλά δεν είχαμε αλφάβητο πριν από αυτό που έχουμε. Το πρώτο μας αλφάβητο, αγαπητοί, είναι το πρώτο μας αλφάβητο. Οι πρώτες επιγραφές, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, είναι, ακούστε το αυτό, του 2000 μέχρι το 1750. 1750 είναι τα ιερογλυφικά που λέμε. Δεν έχουν διαβαστεί αυτά, αλλά έχουν βρεθεί στην Κρήτη και αλλού. Δεν τα ξέρουμε. Φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν μια τέτοια γραφή στην αρχή. Την εγκατέλειψαν. Και πήραν μια άλλη γραφή, την γραμμική γραφή Α. 1750-1450. Αυτή η γραφή δεν έχει διαβαστεί και έχουμε ένα πλήθος από πινακίδες. Ένας Άγγλος που είχε κάνει ένα διδακτορικό κοντά μου από την Κρήτη, είναι στην Κρήτη αυτός ένας φανατικός έτσι ελληνόφρον, έχει δείξει ότι μπορούμε να διαβάσουμε τη γραμμική γραφή Α. Εγώ υποστήριξα τη διατριβή γιατί είχε έναν ερευνητικό χαρακτήρα, αλλά ούτε ο ίδιος, ούτε οι συνάδελφοί μου δεν επίστημεν ότι πράγματι έχουμε την ανάγνωση. Μακάρι να την είχαμε. Όμως έχει κάνει μια πρόοδο αυτός και έχει διαβάσει ορισμένες λέξεις και ορισμένα σημεία. Λοιπόν, τη γραμμική Α μέχρι το 1450 δεν την ξέρουμε. Τι ξέρουμε? 1953, Μάικλ Βέντρις, ένας αρχιτέκτονας που είχε σπάσει όλους τους κώδικες των Γερμανών κατά τον πόλεμο του Παγκόσμιου του Δεύτερου, έσπασε και τον κώδικα και διάβασε τη γραμμική γραφή Β. Και έτσι ξέρουμε τα πρώτα μας κείμενα είναι του 15ου αιώνα. Είναι η γραμμική γραφή Β. Κείμενα από την Πύλο, από την Γνωσό, από τη Φεστό, από τη Θήβα. Κείμενα τα οποία είναι απλά κείμενα πάνω σε πυλό, κάει και ο πυλός στα ανάκτορα και διασώθηκαν. Αλλιώς ήταν πάνω σε χώμα, σε πυλό, δεν θα είχαν διασωθεί. Από συγκυρία σώθηκαν. Αυτά λοιπόν είναι ονόματα. Τι όμως ήταν αυτή η γραφή? Αυτή η γραφή ήταν μια ατελής γραφή, γιατί σημείωνε συλλαβές, όχι γράμματα. Τι γίνεται αργότερα, γύρω στον 10ο αιώνα? Οι Έλληνες μαθαίνουν, με τις σχέσεις που έχουν, το φοινικικό σημειτικό αλφάβητο. Το αλφάβητο αυτό είναι σαν το δικό μας, με ποια έννοια? Ότι δηλώνει μόνο σύμφωνα. Άρα για να δηλώσεις μόνο σύμφωνα, πρέπει για να διαβάσεις μια λέξη, μπορεί να είναι και έτσι και αλλιώς να έχει 4-5 αναγνώσεις. Τι κάνουν οι Έλληνες? Δημιουργούν και δηλώνουν για πρώτη φορά, κοιτάξτε τι θα πει εξέλιξη σε αυτό το χώρο, τα φωνήεντα. Η βάση στις ανθρώπινες γλώσσες είναι τα φωνήεντα. Όλα τα άλλα είναι γύρω από τα φωνήεντα. Πώς τα λέμε τα άλλα? Σύμφωνα, συμφωνούνται. Δηλαδή φωνούνται, εκφωνούνται μαζί με τα φωνήεντα. Η βάση είναι το φωνήεντα. Τα άλλα είναι συμφωνούμενα. Λοιπόν, τι έκαναν οι Έλληνες? Απεικόνισαν, δήλωσαν τα φωνήεντα. Το α, το ε, το ο, το ι, το μακρό, το βραχή. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσει για πρώτη φορά το λεγόμενο ελληνικό αλφάβητο. Δεν έχει σημασία ότι πήραν το β, το μπ, με άλλη αξία στα ελληνικά. Σημασία έχει ότι αν χρησιμοποιούσαμε το αλφάβητο, το σημειτικό, θα γράφαμε λάμδα, γάμα, σίγμα. Τι θα ήταν το λάμδα, γάμα, σίγμα? Λόγος, λόγους, λέγεις, λίγεις. Τι θα ήταν? Δώσαμε λοιπόν τα φωνήεντα και δημιουργήθηκε έτσι το πιο οικονομικό και το πιο γερό δυνατό αλφάβητο, το ελληνικό αλφάβητο. Το λέμε ελληνικό γιατί αυτή η εξέλιξη ήταν καθοριστική, δεν μιλάμε για μία λεπτομέρεια. Ενώ οι Άραβες έμειναν σε αυτό το αλφάβητο που δηλώνει μόνο σύμφωνα. Βέβαια η γλώσσα τους με τις ρίζες που έχει είναι πιο εύκολο να διαβάσεις εκεί γιατί είναι λιγότερες οι δυνατότητες. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί έχουν μείνει. Έτσι γράφονται οι εφημερίδες και όλα τα κείμενα. Λοιπόν, με το ελληνικό αλφάβητο
μπόρεσαν οι άνθρωποι και έμαθαν τη γραφή. Γιατί ήταν εύκολη. Τι ήταν το αλφάβητο? Ένας μικρός αριθμός γραμμάτων. Ο καθένας το μάθαινε. Και βεβαίως μέσα από την παιδεία, από το σχολείο, πέρασε ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων να γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, να γραφτούν τα κείμενα, να διασωθούν και να διαδοθούν. Και όταν φεύγουν οι Χαλκιδείς, οι Ερετροίς, και πάνε στην κάτω Ιταλία, φέρνουν μαζί τους το αλφάβητο, το δικό τους αλφάβητο, το οποίο έχει κάποιες μικρές αλλαγές στη μορφή. Λοιπόν, αυτό το αλφάβητο είναι το λεγόμενο λατινικό αλφάβητο. Το λατινικό αλφάβητο είναι το αλφάβητο της Χαλκίδας, που διαφέρει στο ρο, ας πούμε, που είναι το πι το δικό μας, και κάποια άλλα. 3, 4, 5 γράμματα. Το κυριλικό αλφάβητο, καλά το ξέρουμε ότι είναι το ελληνικό αλφάβητο προσαρμοσμένο στη σλαβική γλώσσα. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, απλώς τα επαναλαμβάνω τώρα. Το γοτθικό αλφάβητο είναι το ελληνικό αλφάβητο με προσαρμογές. Αυτά τα τρία αλφάβητο, λατινικό, κυριλικό, γοτθικό, είναι παραλλαγές και προσαρμογές του ελληνικού αλφαβήτου. Εντάξει, δεν το λέμε αυτό τώρα για να υπερηφανιστούμε, απλώς οι λαοί αυτοί αντιλήφθηκαν πόσο σημαντικό ήταν το αλφάβητο να το πάρουν και να γράψουν, κυρίως τι έγραφαν, την Καινή Διαθήκη. Και οι Σλάβοι και το γοτθικό αλφάβητο ξεκίνησε για να είναι απόδοση της Καινής Διαθήκης, με το χριστιανισμό. Με τους Ρωμαίους είναι άλλο πράγμα, γιατί είναι πολύ πιο πριν. Λοιπόν, αυτό αγαπητοί, και κάτι ακόμη για την ορθογραφία των λέξεων, που είμαι βέβαιος ότι θα με ρωτήσετε. Η ορθογραφία των λέξεων είναι η παράσταση των λέξεων στην ιστορική τους μορφή. Δηλαδή, όταν ο Έλληνας έλεγε ο οίκος, το έγραφε με όμικρο γιώτα, από το οίκος το νέμο των οίκων και κάνω οικονομία, έτσι, και το σπίτι που φτιάχνω δεν είναι οίκος πια, δεν είναι home, είναι house, είναι οικία, δηλαδή είναι χώρος να ζεις, και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα που φτιάχνουν μέχρι σήμερα και οι ξένοι, το οικολογία και όλα αυτά, από το οίκος, χαλάει ο κόσμος με το οίκος. Λοιπόν, το οίκος θα έρθει να το γράψεις με γιώτα εσύ. Ποιος είσαι εσύ δηλαδή? Εγώ, εσύ, οποιοσδήποτε, που θα έρθω να σβήσω μια ιστορία 35 αιώνων και θα γράφω με γιώτα εγώ, διότι μου ήρθε ένα πρωί ότι ξέρεις είναι καλό να τα γράψουμε όλα απλά. Καλά, αυτό δεν το ήξεραν οι πριν. Οι Άγγλοι δεν το ξέρουν, το κάνουν στη γλώσσα τους. Εσύ είσαι που ανακάλυψες τον κόσμο. Ένας Κύπριος βγήκε βουλευτής και έλεγε να τα γράφουμε έτσι απλά. Και νόμιζε ότι ανακάλυψε τον κόσμο. Και γράφω κάπου ότι αυτά τα έλεγε ο Βιλαράς και άλλοι χρόνια πριν. Και τα έλεγαν ακόμη και κάποιοι άλλοι. Αλλά δεν το κάνεις, γιατί είναι να πάρεις τι να πάρεις? Κάτι τέλος πάντων, και να σβήσεις τα πάντα. Να τα σβήσεις όλα, να σβήσεις την ιστορία των λέξεων. Και το ΙΚ, είτε είναι το οικονομία και το κατοικία και το συνοικία, είτε είναι το εικόνα και το εικάζω, είτε είναι το ικανός και το οικέτης, όλα αυτά να είναι με γιώτα κάπα. Όχι. Ούτε δικαίωμα έχεις, ούτε μπορείς να ζητήσεις τέτοιο πράγμα, δηλαδή να διαγράψεις την ιστορία των λέξεων, που είναι μαζί και η ετυμολογία και η οικογένεια των λέξεων, που είναι σημασία των λέξεων, αν καθίσεις και σκεφτείς τι κάνεις. Λοιπόν, αυτή η ορθογραφία διατηρήθηκε μέσα από αυτό. Φίλες, φίλοι, θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα, αλλά πρέπει να σας πω δύο λόγια για την οικουμενικότητα. Έτσι δεν είναι? Οικουμενικότητα, γι' αυτό είπα κλείστε τις πόρτες. Λοιπόν, για την οικουμενικότητα, λοιπόν, η παρουσία της ελληνικής γλώσσας στις γλώσσες τις ευρωπαϊκές και όχι μόνο, είναι γνωστή. Θέλω να θυμάστε και να λέτε εδώ στους φίλους μας τους Γερμανούς καμιά φορά, αν μιλάτε για αυτά τα θέματα, τη φράση που λένε οι Άγγλοι όταν ψάχνουν για μια λέξη. Όταν ψάχνουν για μια λέξη,
να δημιουργήσουν μια λέξη ή να βρουν πώς θα πρέπει να το πούμε, λένε την περίφημη φράση που υπάρχει στα αγγλικά λεξικά: The Greeks must have a word for it. Οι Έλληνες κάποια λέξη θα έχουν γι' αυτό. Από πού βγαίνει αυτή η πεποίθηση? Από το ότι οι Έλληνες, έχοντας μελετήσει τον κόσμο και εκφράσει τον κόσμο στο επίπεδο της επιστήμης, στο επίπεδο της λογοτεχνίας, στο επίπεδο της φιλοσοφίας κλπ, έφτασαν να δηλώσουν τις οντότητες σε μεγάλη έκταση, βάθος και διάρκεια. Και έτσι η ελληνική έχει έναν οικουμενικό χαρακτήρα, ο οποίος από πού βγήκε. Από πού βγήκε. Για θυμηθείτε την Αλεξανδρινή κοινή, τα χρόνια του Αλεξάνδρου. Η λεγόμενη κοινή γλώσσα, τι ήταν, τι κοινή γλώσσα ήταν? Κοινή για όλους τους Έλληνες, ένα. Και δεύτερον, κοινή για όλο τον κόσμο που έφτανε μέχρι την Ασία. Και έπρεπε να μιλάνε ελληνικά, όπως εμείς σήμερα πάμε να μιλήσουμε αγγλικά για δουλειές, για το ένα, για τα άλλα, να συνεννοούμεθα, για επαγγελμάτα κλπ. Αυτοί μιλούσαν ελληνικά. Να θυμάστε ένα πράγμα, αγαπητοί. Η Παλαιά Διαθήκη, γιατί γράφτηκε, μεταφράστηκε στα ελληνικά, μετάφραση των 70. Όπου και σπου η Παλαιά Διαθήκη να μεταφραστεί στα ελληνικά. Γιατί οι Ελληνίζοντες, αυτή είναι η λέξη, και οι Ελληνιστές οι λεγόμενοι, τι σημαίνει Ελληνιστής εκείνη την περίοδο? Ελληνιστής εκείνη την περίοδο σημαίνει Εβραίος ομιλών ελληνικά. Ήτανε οι ομιλούντες στα ελληνικά Εβραίοι. Έπρεπε λοιπόν για αυτούς που μιλούσαν τα ελληνικά, και προφανώς δεν θα μιλούσαν τόσο πολύ τα εβραϊκά, έπρεπε να υπάρξει μία απόδοση στη γλώσσα που ήξεραν, στα ελληνικά ως ελληνιστές. Ελληνιστής δεν σημαίνει, λέμε σήμερα ελληνιστής, άλλο πράγμα. Είναι ο Εβραίος που μιλάει ελληνικά. Έπρεπε να μεταφραστεί λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη, ώστε να μπορούν να τη διαβάζουν οι άνθρωποι αυτοί στη γλώσσα τους, σε αυτά που καταλάβουν. Και έτσι έγινε η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τους 70, η οποία μάλιστα χρησιμοποιείται σε τεράστια έκταση και ως κείμενο αναφοράς γενικότερο και μετά την εβραϊκή της διατύπωση. Λοιπόν, η Αλεξανδρινή κοινή, πώς ήταν η Αλεξανδρινή κοινή, αγαπητοί, αν θέλουμε να πούμε τι ήταν η Αλεξανδρινή κοινή, την ξέρουμε όλοι. Είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου. Αυτό που ακούμε στο Ευαγγελίο. Αυτή ήταν η Αλεξανδρινή κοινή. Η οποία, γιατί δεν επιβίωσε αυτά τα απλούστερα ελληνικά που ξέρουμε από το Ευαγγελίο? Δεν επιβίωσε γιατί υπήρξε ένα κίνημα, ο Αττικισμός, που ήθελε να ξαναέρθουμε στον 5ο αιώνα, στους κλασικούς, και να μιλάμε και να γράφουμε όπως οι κλασικοί, είναι ο Αττικισμός. Ένα αυτό. Δεύτερον, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, μεγάλα πνεύματα, μεγάλα μυαλά, Βασίλειος, Χρυσόστομος, Γρηγόριος, έχοντας να παλέψουν τους αιρετικούς και έχοντας να διαδώσουν δογματικά τη νέα θρησκεία και να δώσουν και ένα κύρος στη νέα θρησκεία που γίνεται επίσημη θρησκεία, υιοθέτησαν την αττικιστική γλώσσα, ας πούμε την καταρρέουσα, και άφησαν τη γλώσσα της Καινής Διαθήκης του Ευαγγελίου. Ήθελαν δηλαδή μια πιο εκφραστική, υψηλότερου κύρους που να μπορεί να εκφράσει δογματικές έννοιες, που να έχει το κύρος έναντι των ανθρώπων που δεν πίστευαν, των ειδωλολατρών που ήταν γνώστες της φιλοσοφίας κλπ. Και μιλούσαν μια άλλη γλώσσα. Έπρεπε να τους προσεγγίσουν όλους αυτούς και χρησιμοποίησαν μια πιο, ας το πω, επίσημη βαριά γλώσσα, που ήταν η αττικιστική. Και έτσι φύγαμε από τη γλώσσα του Ευαγγελίου την απλούστερη, που αν είχε επικρατήσει θα είχαμε μέχρι σήμερα μια απλούστερη γλώσσα πολύ πιο πριν, και καθιερώθηκε με το κύρος και την δύναμη του χριστιανισμού που ήταν η επίσημη θρησκεία, η γλώσσα η αττικιστική, παράλληλα προς την λογοτεχνία, την επίσημη γλώσσα των εγγράφων κλπ. Οι Ρωμαίοι τι μαθαίνουνε?
μαθαίνουν ελληνικά λίγο. Ρωμαίος που δεν μιλάει ελληνικά, ας πούμε, Κικέρον, λέει δεν υπάρχει σαν δεν μιλάς ελληνικά. Όπως έλεγε ο Έρασμος, ότι τι θεολόγος είσαι, δεν μιλάς, δεν ξέρεις ελληνικά, πώς θα πλησιάσεις την Καινή Διαθήκη, από τι, από μετάφραση. Ο Έρασμος περίπου. Αλλά η έκρηξη ποια είναι, αγαπητοί, πότε ο κόσμος στρέφεται στα ελληνικά, πότε μπαίνουν χιλιάδες λέξεις στις ευρωπαϊκές γλώσσες, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά, σε όλα αυτά, στην αναγέννηση. 14ος, 15ος, 16ος αιώνας, 1300 με 1600. Στροφή στα ανθρωπιστικά γράμματα, στροφή στα κείμενα, τα ελληνικά, τα αρχαία, και στα ρωμαϊκά, στα λατινικά. Τότε λοιπόν, σε αυτούς τους τρεις αιώνες, με τη στροφή στα ανθρωπιστικά γράμματα, όλοι διαβάζουν, γράφουν, μαθαίνουν ελληνικά, για να διαβάσουν τα κείμενα και λατινικά. Και τότε, μαζί με τις έννοιες του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, είναι τα δύο μεγάλα ρεύματα, έτσι, ο Πλάτωνα και ο Αριστοτέλης, και μαζί με όλους τους φιλοσόφους, τους επιστήμονες, τη λογοτεχνία, περνάνε και οι λέξεις, χιλιάδες λέξεις, στις ευρωπαϊκές γλώσσες. Ιταλική, γερμανική, αγγλική, ολλανδική, χιλιάδες λέξεις. Και όταν περνάμε μετά στην επιστήμη, στον διαφωτισμό, 17ος, 18ος αιώνας, εκεί που η επιστήμη βρίσκεται στην κορύφωσή της, οι επιστήμονες τη ζητάνε να εκφράσουν τις έννοιες, τις ανακαλύψεις επιστημονικές και την ορολογία την επιστημονική με μια γλώσσα που να μπορεί να τις εκφράσει. Πάνε πάλι στα ελληνικά. Άρα με την αναγέννηση, 14ος μέχρι 16ος αιώνας, με τον διαφωτισμό, 17ος, 18ος αιώνας, δένουν μαζί με έννοιες χιλιάδες ελληνικές λέξεις μέσα στις γλώσσες τις ευρωπαϊκές. Και, αγαπητοί φίλοι, ξέρετε και ξέρουμε ότι μέχρι πριν από 20 χρόνια περίπου, σε όλη την ευρωπαϊκή εκπαίδευση, στο ευρωπαϊκό σχολείο, στην εκπαίδευση στο σύστημα, διδασκόταν και η ελληνική και η λατινική στο γυμνάσιο και λύκειο. Αυτό υποχώρησε και εκδιώχθηκε όταν μπήκε η πληροφορική, όταν μπήκαν άλλα θέματα που θεώρησαν ότι εντάξει δεν τα χρειαζόμαστε αυτά, ας τα ακούσουν αυτοί που θα πάνε να γίνουν φιλόλογοι, ιστορικοί κλπ. Και έφυγαν από τα σχολεία, δηλαδή από την εκπαίδευση, η διδασκαλία του αρχαίου λόγου, η διδασκαλία των κειμένων, οι όπου παρέμειναν σε μετάφραση. Αυτό δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μας στήχησε, όχι μόνον ως διακοπή της επαφής των νέων ανθρώπων με την ελληνική γλώσσα, όσο στο επίπεδο της γνωριμίας και του θαυμασμού που είχαν οι Ευρωπαίοι και τους Έλληνες που τους ήξεραν μέσα από τα κείμενα. Αυτό τελείωσε. Και αν θέλατε μία πολιτική της Ελλάδος, ουσιαστική, μακροπρόθεσμη, δημιουργική, θα έπρεπε να είχε συνασπιστεί με Ιταλούς, με άλλους εμπνευσμένους Ευρωπαίους και να ξαναγυρίσουν στα σχολεία η επαφή των μαθητών σε μεγάλη έκταση με τον αρχαίο λόγο, γιατί ο αρχαίος λόγος δεν είναι την τα ελληνικά, είναι ο ευρωπαϊκός λόγος. Τι θα πει η Ευρώπη, ποιες είναι οι ρίζες της Ευρώπης. Είναι τα ελληνικά κείμενα, είναι η ρωμαϊκή νομοθεσία και ο χριστιανισμός. Αυτά τα έχει πει ο Κανελόπουλος χρόνια τώρα. Αυτά τα τρία. Ο στοχασμός των Ελλήνων, η νομοθεσία, η ρωμαϊκή και ο ανθρωπισμός, τον λέμε ανθρωπισμό, η πίστη χριστιανική. Αυτή είναι η Ευρώπη. Αυτά λοιπόν τα εγκαταλείπει στην παιδεία σου, στην εκπαίδευσή σου για να κάνει ο άλλος πληροφορική. Δεν κάνει πληροφορική και μετά τρέχα να βρεις την άκρη και να ψάχνεις τον άνθρωπο και να ψάχνεις την ψυχή σου και τον εαυτό σου και την ύπαρξή σου. Γιατί αυτό έχουμε πάθει. Έχουμε χάσει ένα κομμάτι από το είναι μας, από την ύπαρξή μας. Αγαπητοί, σας έχω εδώ κάτι που θέλω να το χρησιμοποιήσετε.
μεγαλύτερος γνωστός, τέλος πάντων, Άγγλος μελετητής της αγγλικής γλώσσας είναι ο David Crystal. Αυτός έχει γράψει το Encyclopedia of the English Language στο Cambridge. Αυτός λοιπόν, ο David Crystal, έχει γράψει ένα άρθρο στο Omnibus, ένα περιοδικό βιβλιοϊκό, που λέει English as a classical language. Η αγγλική ως κλασική γλώσσα. Άκου τώρα, η αγγλική ως κλασική γλώσσα. Από πού και σπου η αγγλική είναι κλασική γλώσσα? Από πού και σπου η αγγλική ως κλασική γλώσσα? Λέει ότι τα 2/3 των λέξεων της αγγλικής προέρχονται από τις κλασικές γλώσσες, από τα ελληνικά και τα λατινικά. Τα 2/3. Και τι λέει τώρα ο πονηρός Άγγλος? Λέει, να η δύναμη της αγγλικής, να η απήχησή της, ότι έχει την κληρονομιά της ελληνικής και της λατινικής μέσα στην έκφραση την αγγλοσαξονική. Αυτή είναι η δύναμή μας. Τα λέει ο David Crystal. Και λέει, οι κλασικές γλώσσες, σας το δίνω αυτό, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται στην αγγλική ως δυναμική πηγή νέων λέξεων, ως πηγή λεξιλογικής δημιουργίας. Και λέει ο Άγγλος, είναι εκπληκτικό να βλέπεις πόσο στηριζόμαστε ακόμη στην ελληνική και τη λατινική για να μιλήσουμε για οντότητες και γεγονότα που βρίσκονται στην καρδιά της σύγχρονης ζωής. David Crystal. Και παίρνει παραδείγματα. Το cyber, λέει, το κυβερνό. Κυβερνοχώρος και τέτοια. Cyber connection, cyber craft, cyber mail, cyber netting, cyber port, cyber store, cyber town, cyber rights, cyber liberties και λοιπά. Το mega, λέει. Mega mathematics, mega page, mega search, mega search, mega game, mega links, mega zone, mega site. Το ίδιο με τον ανώ, με το τελεέ, με το τεχνό. Λέει ο Άγγλος. Και έχετε ένας νεοζηλανδός μέγας φιλόλογος, ο Άλαν Κίρκνες, και λέει, κοιτάξτε, λέει, η ελληνική, η αρχαία, τι διαφέρει η ελληνική από τη χετιτική, την ιβυρική, την ετρουσκική, που αυτές είναι οι λεγόμενες νεκρές γλώσσες. Είναι η ελληνική, η αρχαία, νεκρή γλώσσα? Θέτει το ερώτημα ο Κίρκνες και τον αναφέρει ο Crystal. Δηλαδή, εάν μια γλώσσα πρώτον εξακολουθεί να μιλιέται, να γράφεται μέσα από έναν λαό που την έχει ως μετρική γλώσσα, Έλληνες. Και δεύτερον, εάν είναι πηγή λέξεων όχι μόνο παλαιότερων στις γλώσσες τις ευρωπαϊκές, αλλά λέξεων σύγχρονων από τους πιο δυναμικούς χώρους της σύγχρονης ζωής. Αυτή μπορεί να την πεις νεκρή γλώσσα, είναι σαν την ετρουσκική, δηλαδή σαν την ιβυρική, λέει ο Κίρκνες. Αυτή, λέει, δεν είναι dead language, είναι living dead, ζωντανή νεκρή. Αλλά αυτό θυμίζει λίγο βαμπύρ και τέτοια πράγματα. Πήγαμε σε thriller, σε freak και τέτοια. Γι' αυτό λέει να μην πούμε living dead. Και κάνουν ένα διαγωνισμό που δεν ξέρω το αποτέλεσμα και ζητάνε να βρεθεί ο όρος που να χαρακτηρίζει την ελληνική, την αρχαία, με έναν τρόπο που να την διακρίνει από τις πραγματικά νεκρές γλώσσες. Και βρέθηκα εγώ σήμερα στην Ελλάδα να αντικρούω μία συνάδελφο η οποία λέει τι να μαθαίνουμε νεκρές γλώσσες στο σχολείο, ας πούμε, την νεκρή γλώσσα, τα αρχαία, δεν τα θέλουμε. Δεν λέει, προσέξτε, δεν λέει ότι κοιτάξτε, δεν χρειάζονται τόσα αρχαία, μπορούμε να κάνουμε και περισσότερη ιστορία και περισσότερα νέα. Αυτό είναι μία σεβαστή άποψη. Μπορεί να την πει και να την υποστηρίξει κανείς. Αλλά το να λες τα ελληνικά ότι είναι νεκρή γλώσσα, εκεί μην μπαίνεις σε αυτά που δεν ξέρεις, γιατί εκεί είναι κάποια μονοπάτια που καλά είναι να μην τα περπατάς εάν δεν έχεις κατάλληλα υποδήματα.
Λοιπόν, λέω τι λένε οι ξένοι. Λέω τι λένε οι ξένοι. Γιατί έχει μια σημασία τι λένε οι ξένοι. Και ξέρετε τι λέει ο Κίρκνες. Πώς ονομάζει τα ελληνικά. Eurogreek. Ότι δηλαδή η Ευρώπη χρησιμοποιεί τα ελληνικά Eurogreek και Eurolatin. Για να χτυπήσει την έννοια της νεκρής γλώσσας. Αγαπητοί, ο Άγγλος μαθητής του Λυκείου που πρέπει να πάρει το πτυχίο του και πρέπει να δώσει εξετάσεις, αυτά τα GC κλπ. Ξέρετε τι πρέπει να ξέρει. Υπάρχουν μια σειρά από βοηθήματα. Σας έχω εδώ από ένα από αυτά τα βοηθήματα τις λέξεις που πρέπει να ξέρει, γιατί θα τις δώσει σε κείμενο και πρέπει να τις ξέρει. Να ξέρει το acoustics, το aesthetics, το antagonism, το apathetic, το aphorism, το autonomous, το catastrophe, το chaotic, το epitome, το epilogue, το epitaph, το epithet, το spasmodic, το stigmatize, το homonym, το ephemera, το eulogistic, το ethnic, το sporadic, το amnesty, το apothen, το apostolic, το apostrophe, το apotheosis, το apologetic, το apocalyptic, το apocryphal. Παίρνω μερικές λέξεις. Να τα ξέρει ποιος, ο Άγγλος, για να κάνει τι, να περάσει τις εξετάσεις και να πάρει το δίπλωμα αυτό και να μπορεί να μπει στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, κάτι σημαίνουν αυτά, ε. Κάτι σημαίνουν. Και του λέει να μάθει για το ΕΡΓ ότι και το ΟΥΡΚ ότι είναι work σημαίνει και είναι στο energy και στο εργατόκραση και στο metallurgy. Για δε το F του λέει, κοίταξε, αυτό υπάρχει στο eulogize, στο euphemism, στο eupeptic. Λοιπόν, κοιτάξτε την παρουσία αυτής της γλώσσας. Ένας Έλληνας, μη φιλόλογος, μη γλωσσολόγος, αλλά με ένα μεράκι σε αυτά, ο Αριστίδης Κωνσταντινίδης, έχει κάνει το εξής. Πήρε το Webster, διότι δεν είναι ειδικός ο άνθρωπος, και πήρε τις λέξεις από το Webster. Και κοίταζε που λέει το Webster ότι η λέξη είναι ελληνική και από πού προέρχεται. Και έχει γράψει ένα, σαν λεξικό, είναι λεξικό, είναι, η οικουμενική διάσταση της ελληνικής γλώσσας. Και τι έχει δείξει αυτός, ότι γύρω στις 50.000 λέξεις από τα αγγλικά είναι ή ελληνικές, κανονικές, ή έχουν ελληνικά στοιχεία. Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι δεν είναι τόσο η ποσότητα, δηλαδή να καθίσουμε να μετράμε. Σημασία έχει η ποιότητα. Λέω πάντοτε ότι τι λέξεις δίνεις και τι λέξεις παίρνεις. Έτσι. Εάν παίρνεις ας πούμε το fast food, είναι άλλο πράγμα από το να δώσεις το ID, την ιδέα, και να δώσεις το history, και να δώσεις το analytic και το synthetic, και να δώσεις και το Europe. Και να δώσεις όλα αυτά μέσα από τα Ευαγγέλια, την γλώσσα, και να δώσεις όλα αυτά, χαλάει ο κόσμος. Πάρτε τα τρία ρήματα, το δρό, το ενεργό και το πράγμα. Το δρό, drama, dramatic, dramatize, το ενεργό, energy, χαλάει ο κόσμος, energize, το, ποιο άλλο είπα, το πράγμα, practical, practice κλπ. Επειδή πραγματικά έχει περάσει η ώρα, θα μπορούσε να πει κανείς, έχω στο λεξικό μου και στο τιμολογικό και σε άλλα, έχω συγκεντρώσει τις ελληνογενείς λέξεις, ποιες λέμε ελληνογενείς λέξεις, τις λέξεις που έπλασαν οι ξένοι από τα ελληνικά. Ελληνογενείς λέξεις. Και τα έχω σε αυτά τα οποία σας έχει στείλει ο κύριος Μωράκης, σας τα έχει στείλει, ας πούμε το άζωτο. 1889 το λέμε εμείς το άζωτο. Ποιος το έπλασε τη λέξη άζωτο, ο Λαβουαζιέ. Το 1775. Από πού το έπλασε, από το... Γιατί το είπε άζωτο, διότι είναι αυτό που δεν μπορεί να συντηρήσει τη ζωή. Άζωτον αβίωτον, λέει ο Ησύχιος. Το πήρε λοιπόν ο Λαβουαζιέ, γιατί αυτοί βέβαια ήξεραν ελληνικά, και πήρε τη λέξη άζωτο και εξέφρασε αυτό που δεν μπορεί να συντηρήσει τη ζωή. Το οξυγόνο συντηρεί, το άζωτο δεν μπορεί να συντηρήσει. Πήραν και έφτιαξαν το αιματοκρίτης. Το αιματοκρίτης από το αίμα και το κριτής από το κρίνο.
πήραν τις αμυγδαλές. Τις αμυγδαλές από το γαλλικό αμυγδάλ, το πήραμε εμείς, και από το λατινικό αμύγδαλα, το οποίο πάει στο αμυγδάλι και στο αμύγδαλο. Τώρα, από το λατινικό αμύγδαλα έχουμε το αμάντουλα, το οποίο έδωσε το γαλλικό αμάν, το αγγλικό όλμοντ και το γερμανικό μάντελ. Το μάντελ είναι αυτό. Το μάντελ τώρα το πήραν οι Βενετσιάνοι και το έκαναν μάντολα και το ξαναπήραν εμείς ως μάντολα. Αυτά είναι τα αντιδάνεια. Τα άλλα είναι δάνεια. Λοιπόν, η βιολογία, ο Λαμάρκ έφτιαξε τη λέξη βιολογή. Τι σήμαινε η βιολογία? Περί του βίου και του τρόπου ζωής των ασπόδηλων ζώων. Αυτό ήταν αρχικά η βιολογία. Μετά πήρε άλλη σημασία, επέκταση κλπ. Οι Γάλλοι έφτιαξαν τον δακτυλογράφο. Και το πήραμε εμείς ως δακτυλογράφος. Ελληνογενής. Πολλές είναι τα αντιδάνεια. Ας πούμε το βάρκα είναι το βάρις, το πήραν οι Λατίνοι, το κάνανε βάρικα, βάρκα. Εκείνη τη βόμβα ξεκίνησε από το βόμβος. Το πήραν οι Λατίνοι και οι Ιταλοί, το κάνανε μπόμπα. Και εμείς δεν το είπαμε μπόμπα, το κάναμε λίγο αστικό, εξαστισμός λέγεται αυτό, και το είπαμε βόμβα. Έτσι, άλλο το βόμβα. Άλλο να λες μοντέρνος και άλλο να λες μοδέρνος. Είναι πιο λεπτό, είναι καταλάβεις και αυτό. Αυτό λέγεται εξαστισμός το πούμε. Λοιπόν, ωραίο είναι το γκάζι. Ακούστε το γκάζι, αγαπητοί. Το γκάζι είναι αυτό το γαλλικό γκάζ, το οποίο προέρχεται από το λατινικό χάος, χάος. Το αρχαίο χάος. Τι είναι το χάος στα αρχαία? Απροσδιόριστη άμορφη μάζα του σύμπαντος λόγω έλλειψης τάξεως. Έλλειψη του κόσμου. Ο φλαμανδός χημικός λοιπόν Χέλμοντ, 17ος αιώνας, ο οποίος ανακάλυψε το ανθρακικό αέριο και χρησιμοποίησε τη λέξη αυτή για να δηλώσει με το όρο αυτό ουσία απροσδιόριστης μάζας. Και μετά αυτό τον 19ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει το φωταέριο. Βλέπετε λοιπόν πως έφτασε το χάος να γίνει γκάζ και να έρθει σε εμάς ως γκάζι. Αυτή είναι η ιστορία των λέξεων. Θέλετε τη γάμπα? Είναι το καμπά, καμπί, που είναι το πόδι του ζώου και πέρασε γάμπα και γάμπα. Και η γάμπα στα γαλλικά έγινε ζαμπόν και ξαναγύρισε σε εμάς ως ζαμπό. Γάμπα και ζαμπόν, εντάξει. Ο Μαϊντανός, τουρκικό Μαϊαντάμος, που είναι το Μακεδονήσιο. Από τη λέξη Μακεδόν φτιάχθηκε το Μακεδονένσις, που είναι το Μακεδονήσιο Μαϊντανός δηλαδή, το οποίο πέρασε στα τουρκικά Μαϊαντάμος και ήρθε σε εμάς ως Μαϊντανός. Η μαρμελάδα, τα γαλλικά μαρμελάδα, πάει πίσω στο Μελίμιλον, Μελιμέλος, που ήταν γλυκό μήλο. Η μπόρα είναι ο βοράς. Ο καναπές ήταν το κονοπίον, το ανάκλητρο με κουνουπιέρα. Ο καμπούρης είναι ο καμπύλος. Η μπουάτ, το κουτί, είναι η μπουξίδα η λατινική, το πίξις, το οποίο είναι η πίξις. Πίξις με την αρχική σημασία που είναι το κουτί. Η δε μπουτίκ είναι ωραία, το γαλλικό μπουτίκ, το οποίο τι είναι? Η αποθήκη, το αποτέκα. Κοιτάξτε τώρα στα γερμανικά το αποτέκα, τι σημασία έχει. Σε άλλη γλώσσα το αποτέκα, μέσα από το προφυγιανό, πήγε και έγινε μποτίκα και έγινε μπουτίκ, σας παρακαλώ. Εμείς το ξαναπήραμε ως μπουτίκ. Το μπράτσο είναι ο βραχείο. Ο πιλότος, υπάρχει λέξη πηδών. Πηδών, το πηδών. Πηδών λοιπόν είναι το πηδάλι. Πηδότης είναι ο πηδαλιούχος. Πεντώτα, πιλότο, και μας ήρθε ο πιλότος που είναι ο πηδαλιούχος. Αλλά ωραίο είναι το ταξί. Εδώ στη Γερμανία έφτιαξαν το ταξαμέτερ. Γερμανοί το 1890. Ταξαμέτερ. Πήραν το λατινικό τάξα. Το λατινικό τάξα είναι το ελληνικό τάξης. Και τι είναι το τάξα? Φόρος. Και σήμερα τάξα, τάξα, ίσου, πα στα αγγλικά. Και είναι το τάξης. Πρώτοι εμείς τα πιάσαμε τα θέματα. Τάξης ήταν η φορολόγηση, η εκτίμηση. Νομίζω τώρα ότι βρήκανε τα πράγματα. Δεν βρει όλα. Απλώς θα εφαρμόσουμε τώρα. Να εφαρμόζουμε όλα αυτά και την εκδικούνται ορισμένοι πολιτικοί αρχηγοί
με γραμματικό τρόπο. Τι λένε δηλαδή, λένε τις τροϊκά. Και λένε τις τροϊκάς, μην την κλείνουν και την εντάξουν στο σύστημα. Ταξαμέτρα, ταξιμέτρα, και αφήνουμε το μέτρα και μένουμε στο ταξί. Το ταξί λοιπόν είναι το τάξης. Αλλά αγαπητοί, υπάρχουν οι κρυφές λέξεις, αυτές τις καταλαβαίνει κανείς. Γερμανικά, butter. Butter αγγλικά, ο βούτυρος. Το ελληνικό βούτυρος. Το παπία, ο παπίρος. Το κύρχε και το τσέρτς είναι το κυριακόν, έτσι λεγόμενε, κυριακόν, τσιρίακον, τσίρτσε, τσέρτσε και τσέρτ και κύρχε, το κυριακόν δώμα, δηλαδή το δώμα του Κυρίου, του Χριστού. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό, διότι το χάος το αγγλικό ξεκινάει από το God House, οίκος Κυρίου. Η δε ελληνική λέξη κτίριο είναι από το ευκτήριο, τόπος προσευχής. Γι' αυτό γράφεται με ήττα. Δεν είναι από το κτίζω, γιατί το κτίζω δεν δίνει παράγωγο ρίο, δεν υπάρχει κατάληξη ρίο. Υπάρχει το ρίο κάτω και το ρίο Τζανίνο, αλλά ρίο κατάληξη δεν υπάρχει. Λοιπόν, αλλά το κτίριο γράφεται με ήττα γιατί είναι από το ευκτήριο. Σκένε, η σκηνή βέβαια. Σκέτς, το σχέδιο βέβαια. Πρίστερ, ο πρεσβύτερος βέβαια. Κλέρος και κλέρικερ, ο κληρικός. Πίσω, ο επίσκοπος, χωρίς το επί. Το κάρτε, ο χάρτης. Το διπλόν και διπλωμάτη, βεβαίως το διπλώμα διπλωμάτης. Και ερχόμαστε και στο μένους, που είναι αγγλικά monk, και είναι ο μοναχός βέβαια. Και νομίζω ότι το Μίνχεν πρέπει να έχει σχέση με αυτό. Έτσι. Άρα αγαπητοί συνέλληνες, ο μοναχός ο δικός μας έδωσε το Μένς και το Μίνχεν. Είστε μέσα στο χώρο σας. Λοιπόν, αγαπητοί, τελειώνω τώρα. Η ελληνική είναι η δύναμη και η αδυναμία μας. Δύναμη γιατί. Μα γιατί είναι καλλιεργημένη γλώσσα, γιατί είναι οικουμενική, γιατί έχει έλλη, γιατί είναι πλούσια, γιατί έχει κύρος, γιατί είναι η ταυτότητά μας. Δύναμη. Αδυναμία. Αδυναμία γιατί χρειάζεται μία προσπάθεια για να τη μάθεις. Δεν είναι εύκολη γλώσσα. Όπως και τα γερμανικά δεν είναι εύκολη γλώσσα. Αλλά η ελληνική είναι η πύλη στις ευρωπαϊκές γλώσσες. Μπαίνεις μέσα. Για τους λόγους που είπαμε μέχρι τώρα. Και μάλιστα έχετε ένα προνόμιο εδώ. Και θα τα πω αύριο αυτά στην συνάντηση που θα μιλήσω στους εκπαιδευτικούς για το δίγλωσσο. Γιατί η ελληνική και η γερμανική έχουν μία σχέση παραλληλίας στη γραμματική τους δομή και στην σύνταξη και είναι πολύ χρήσιμη η σύγκριση που μπορεί να γίνει ανάμεσα στις δύο αυτές γλώσσες, που δεν είναι εύκολο να γίνει τα αγγλικά, για παράδειγμα. Η ελληνική, αγαπητή, θέλω να τελειώσω με αυτό, εξέφρασε τις πρώτες έννοιες. Ποιος το έχει πει αυτό, ότι εξέφρασε η ελληνική και αξίζει να την μαθαίνει κανείς? Ο Βέρνερ Χάιζενμπεργκ. Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, ο εισηγητής της θεωρίας σχετικότητα, ο μεγάλος, ο φυσικός. Τι λέει λοιπόν ο Χάιζενμπεργκ, επ' ευκαιρία, ο Χάιζενμπεργκ, αυτός ο Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, ήταν γιος του Αύγουστ Χάιζενμπεργκ. Και ποιος ήταν ο Αύγουστ Χάιζενμπεργκ? Ο καθηγητής της μεσαιωνικής και νέας ελληνικής στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Ο πατέρας του Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, ο Αύγουστ Χάιζενμπεργκ, ήταν ο ελληνιστής, ο καθηγητής στο Μόναχο, εδώ στο Πανεπιστήμιο, της μεσαιωνικής και της ελληνικής, με πολλά γραπτά που έβαλε, φαίνεται, και επηρέασε και τον γιο του, τον Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, ο οποίος στην αυτοβιογραφία του γράφει: «Η θητεία μου στην αρχαία ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση.
Στη γλώσσα αυτή, αυτό κρατήστε, υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία ανάμεσα στη λέξη και στο ενοιολογικό της περιεχόμενο. Και αυτό το έχει πει ωραία από άλλη πλευρά ο Ελίτης. Λέει το εξής. Το θέμα δεν είναι να αξιολογήσει κανείς αυτή τη στιγμή τις διάφορες γλώσσες. Μπορώ να δω και στο σημείο ακόμη αυτό η ελληνική, που αισθάθηκε ικανής σε δύο περιόδους της ιστορίας να επομιστεί την αποστολή της παγκόσμιας, εννοεί την κοινή και στην αναγέννηση. Κλείνει αρετές που η σημερινή συμπλεγματική χωρίς της, από αδυναμία και μόνο να κρίνει τα πράγματα σε μάκρος, δείχνουν αγνοούν. Το θέμα, λέει ο Ελίτης, είναι ότι η ανταπόκριση που παρουσιάζει η ελληνική γλώσσα με ένα μέρος τουλάχιστον από αυτό που θα ονομάζαμε πρώτες έννοιες, είναι εκπληκτική. Αυτό το όργανο, μια ωραία άποψη του Ελίτη, που οι γλωσσολόγοι αξίζει να την προσέξουμε, αυτό το όργανο, η γλώσσα δηλαδή, κατευθύνει πολλές φορές τις έννοιες που εκφράζει περισσότερο παρά να κατευθύνεται από αυτές. Πώς η λέξη τροφοδοτεί την έννοια, και γεννία τη λέξη βέβαια, και έρχεται να τονίσει ότι ξέρετε, αυτές οι λέξεις έρχονται να κατευθύνουν, να γεννήσουν, να δημιουργήσουν, να στηρίξουν την έννοια. Ποια έννοια? Το λόγο. Λόγος, αυτό που λέμε οι πρώτες έννοιες. Τι είναι ο λόγος στα ελληνικά? Ο λόγος στα ελληνικά είναι η λογική, αλλά είναι και η γλώσσα. Λέει ο Πλάτωνας, ουκούν διάνοια και λόγος ταυτών. Και από εκεί, από το λόγος, το διάλογος, διαλόγου, διάλογο. Δεν υπάρχει, αγαπητή, ωραιότερη λέξη από το διάλογο. Η αμοιβαιότητα στην ανθρώπινη επικοινωνία είναι αυτό το διά και το λόγος. Και ο άλλος μας λέει, θα κάνουμε debate. Debate. Άκου debate. Το debate είναι από τον debatra, το λατινικό, πάει πίσω από το γαλλικό και πάει πίσω στον debatuere. Και τι σημαίνει? Τον διαπληκτισμό, το να δίνω και να παίρνω χτυπήματα. Άλλο το debate και άλλο το διάλογος. Ο διάλογος είναι η αμοιβαιότητα, δίνεις και παίρνεις, λες και μαθαίνεις από την ανταλλαγή γνωμών. Θα πάρεις το νους που σου δίνει το έννοια και το διάνοια και το διανοούμενο. Θα πάρεις τη συζήτηση. Τι είναι η συζήτηση, δηλαδή? Δεν ξέρετε, απλώς σκεφτείτε το. Είναι η συζήτηση. Η ζήτηση από κοινού. Από κοινού η ζήτηση τι είναι ως πράγματος, της αλήθειας. Ψάχνουμε στη φιλοσοφία να βρούμε την αλήθεια και την ζητάμε και την συζητούμε, την ψάχνουμε μαζί και λες εσύ και λέω εγώ και ψάχνουμε να βρούμε την αλήθεια. Που τι είναι η αλήθεια? Από το α και το λίθος και τη λύθη. Αυτό που δεν το ξεχνάς ποτέ, επομένως που είναι βασικό, που ισχύει πάντοτε, που είναι αλήθεια. Η αλήθεια. Σχολή. Τι ήταν η σχολή? Ο ελεύθερος χρόνος. Και πώς δαπανούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους? Μα με συζήτηση, με διάλογο, να βρουν την αλήθεια, να βρουν την ουσία της ζωής, της ύπαρξης του, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο κόσμος του. Και η σχολή έγινε το σχολείο και το σούλε και το σκούλ και το εκόλα. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δήλωση πλέον, είναι πραγματικότητα που τελείωσε. Λοιπόν, αγαπητοί, ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε, γιατί εγώ βλέπω εδώ το ακροατήριο και ελπίζω με σκέψεις που έθεσα υπό την κρίση σας να έδωσα λαβή ώστε να σκεφτείτε κάποια πράγματα, ίσως και να τα συζητήσετε και να τα αναζητήσετε. Εκείνο που θα ήθελα να πω τελειώνοντας είναι ότι είναι προνόμιο, προσέξτε, προνόμιο να είσαι ομιλητής, κάτοχος αυτής της γλώσσας, της ελληνικής.
Πρέπει να αισθάνεσαι περήφανος ότι έχεις ένα πλεονέκτημα, γιατί η ελληνική γλώσσα στην πραγματικότητα είναι μια άσκηση πνευματική, διανοητική, είναι μια γυμναστική του μυαλού. Λένε καμιά φορά, οι υπολογιστές έχουν να κάνουν, λέει, με την ελληνική γλώσσα. Τους λέω, όχι, δεν έχουν να κάνουν με την ελληνική γλώσσα. Μην λένε τώρα πράγματα που δεν στέκονται, γιατί δεν τα χρειαζόμαστε. Αλλά, εάν θέλεις να δεις ένα πρόγραμμα γλωσσικό, εάν βαστάει και αν μπορεί να λειτουργήσει και αντέχει σε μεγάλες αναλύσεις, βάλτε την ελληνική γλώσσα. Έχει τόσους τύπους, τόσες σημασίες, τέτοιες συνδέσεις που τεινάζει το σύστημα στον αέρα, εάν δεν είναι πολύ δυνατό. Αυτό ναι, όχι ότι η ελληνική γλώσσα έχει σχέση με τους υπολογιστές. Και κάτι ακόμη, σεβασμός σε όλες τις γλώσσες. Αγαπητοί, κάθε γλώσσα έχει πίσω της ένα λαό. Έχει πίσω της μια άλλη θέαση του κόσμου. Υπ' αυτή την έννοια κάθε γλώσσα είναι σεβαστή. Οι γλωσσολόγοι μιλάμε για την γλωσσική πολυμορφία. Σήμερα στην Ελλάδα δεν μαθαίνουμε και δεν μιλάμε γερμανικά και χάθηκε η επαφή με αυτόν τον μεγάλο πολιτισμό που είναι ο γερμανικός, η γερμανική γλώσσα. Μιλάνε όλοι αγγλικά, ακόμη και οι Γερμανοί και ακόμη και στα συνέδρια. Υποχώρησε η γερμανική, υποχώρησε η γαλλική. Η ισπανική έχει μικρή δύναμη, η ιταλική υποχώρησε. Αυτά είναι απώλειες. Και βεβαίως υποχώρησε η ελληνική σε άλλες χώρες. Αυτές είναι πνευματικές, διανοητικές απώλειες. Απώλειες πολιτισμού, απώλειες της ύπαρξης, της ανθρώπινης ύπαρξης και της ιστορίας του ανθρώπου και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Λοιπόν, σεβασμός σε όλες τις γλώσσες. Και αν μπορείς να περάσεις μέσα από δύο γλώσσες, θα το πω αύριο, και αυτό είναι προνόμιο. Και αν μπορείς να περάσεις και από περισσότερες, μακάρι. Όλα αυτά είναι κατακτήσεις διανοητικές. Δεν είναι δουλείες. Μην στρεβλώνουμε τις έννοιες. Είναι κατακτήσεις. Γι' αυτό, ναι, προνόμιο η ελληνική, σεβασμός σε όλες τις γλώσσες που είναι σεβασμός στον άνθρωπο. Εδώ ο συνάδελφος πανεπιστημιακός, ο κύριος Νικολακόπουλος, θα μας κάνει τη χάρη να διευθύνει τη συζήτηση. Σας παρακαλώ πολύ να ανταλλάξουμε κάποιες γνώμες, απορίες, επισημάνσεις. Δεν είναι κάτι που είναι ο ειδικός και ο μη ειδικός, κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να πούμε μερικά πράγματα, έτσι για να υπάρξει έστω και ένας περιορισμένος διάλογος. Θα ήθελα, παρακαλώ, να έχουμε λίγο ησυχία, να μπορέσουμε να κάνουμε συζήτηση σε πολιτισμένα πλαίσια και όντως να κάνουμε συζήτηση με την έννοια ο κύριος καθηγητής, τον οποίον ευχαριστούμε θερμά, παρακαλεί να θέσετε ερωτήσεις σύντομες και σαφείς. Θα παρακαλούσα θερμά να μην κάνουμε ομιλίες, διαλέξεις και τοποθετήσεις. Το θέμα της γλώσσας είναι τεράστιο, σπουδαίο, εκπροσωπεί όλους εμάς, ενδιαφέρει όλους εμάς και όπως βλέπετε κύριε καθηγητά, βρίσκεστε στη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Δυτικής Ευρώπης, το Μόναχο. Είναι έτσι και είναι συγκινητικό ότι τόσοι άνθρωποι, τόσοι Έλληνες και τόσοι έτσι ζώντες εδώ Έλληνες ήρθαν εδώ να μας τιμήσουν σε αυτή την συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα βασικά που μας δώσατε, τη διαχρονικότητα, την παγκοσμιότητα της γλώσσας και θα ήθελα, επαναλαμβάνω, όχι πολλά λόγια. Πόσο μας δίνετε σε χρόνο, μας δίνετε ένα τέταρτο, 20 λεπτά, πόσο μας δίνετε.
λίγο θα το δείτε. Ωραία. Λοιπόν, παρακαλώ. Θα δίνετε το μικρόφωνο. Υπάρχει μικρόφωνο το οποίο περιφέρεται στο ακροατήριο. Γεια σας, καλησπέρα σας κύριε καθηγητή. Καλό είμαι ο Ιωάννης Καραμαλίδης και είμαι καθηγητής θεολογίας. Καθηγητής θεολογίας. Θεολογίας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Καταρχήν, αισθάνομαι υπερήφανος ακούγοντας τα μιλάτε για την ελληνική γλώσσα. Ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Εγώ, ως καθηγητής θεολογίας με ειδικότητα στην ψυχολογία, που δεν έχω τη δυνατότητα να έχω τις γνώσεις της δικής σας, λόγω του ότι δεν είναι η ειδικότητά μου. Τι συμβουλή θα μας δίνατε, θα μου δίνατε εμένα, να μας περιπτώσει, σε σχέση με την ελληνική γλώσσα. Ποια πρέπει να είναι η επαφή μας με την ελληνική γλώσσα. Μου δίνετε την αποσμή να πω ξεκάθαρα ότι πρέπει να είναι μία διαρκής επαφή, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι επαφή, είναι διανοητική άσκηση. Το είπα, γυμναστική του μυαλού. Είστε θεολόγος. Δεν έχει ενδιαφέρον να δείτε, όχι μόνο αυτό που έλεγε ο Έρασμος, ότι δεν μπορείς να πλησιάσεις την Αγία Γραφή χωρίς να ξέρεις ελληνικά, αλλά να δείτε πώς ξεκινάει η λέξη θεολόγος. Και δεν ήταν οι θεολόγοι. Ήταν αυτοί που μιλούσαν για το Θεό. Θεολόγος χαρακτηρίζεται ο Ισίωρος. Θεολόγος χαρακτηρίζεται ο Ορφέας. Μετά περνάει στους προφήτες. Ο Μωυσής χαρακτηρίζεται θεολόγος, γιατί μιλάει για τον Θεό και εκπροσωπεί απόψεις του Θεού ως προφήτης. Και η έννοια του θεολόγου ως έγκυρου ομιλητή για τα θέματα της χριστιανικής θρησκείας φτάνει να είναι με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τότε ο θεολόγος παίρνει αυτή το περιεχόμενο που το λέμε σήμερα. Για κοιτάξτε λοιπόν, παίρνοντας αυτή τη λέξη, πώς παρακολουθείς την ιστορία της σκέψης. Πώς ο θεολόγος είναι το να λέγεις, να ομιλείς περί του Θεού και σε διαφορετικά επίπεδα και με διαφορετικές αναφορές. Άλλες είναι του Ισιώδου, άλλες είναι του Μωυσή και βεβαίως άλλες του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Λοιπόν, αυτή η επαφή με τη γλώσσα, με τις λέξεις, τις σημασίες, τις έννοιες, είναι μία συνεχής πνευματική πρόκληση και πνευματική άσκηση. Γι' αυτό στο σχολείο, να πάμε εκεί στο χώρο τον κέριο και τον κρίσιμο, όταν φέρνεις τα παιδιά σε επαφή με αυτές τις έννοιες μέσα από τις λέξεις, τους ανοίγεις το μυαλό τους, τη σκέψη τους, την δύναμη της σκέψης τους. Αγαπητοί, έχετε διαβάσει τις εφημερίδες τι έγινε πριν από 2 μήνες, 3, δεν ξέρω. Ο Υπουργός Παιδείας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας, τι αποφάσισε ο άνθρωπος. Να διδαχθεί μέσα στις γλώσσες που επιλέγουν στο δημοτικό σχολείο, προσέξτε, όχι στο γυμνάσιο ούτε στο λύκειο, στο δημοτικό σχολείο, να επιλέγουν την αρχαία ελληνική. Τα παιδιά των 6 με 12 ετών, την αρχαία ελληνική. Ναι, γιατί θα έρθουν σε επαφή με αυτό που λέει ο Χάιζενμπεργκ ή ο Ελίτης με τις πρώτες έννοιες. Θα καταλάβουν τι είναι ο λόγος. Θα καταλάβουν τι είναι το icon. Θα καταλάβουν τι είναι το democracy. Θα καταλάβουν τι είναι το practic, το analytic. Θα καταλάβουν δηλαδή τις έννοιες όχι ως μνήμη να θυμούνται τι σημαίνει, αλλά ως, πως το λέγει ο Ελίτης, ως διαφάνεια της λέξης. Να βλέπεις μέσα από τη λέξη. Όταν βλέπεις μέσα από τη λέξη, τότε θυμάσαι και εμβαθύνεις και καταλαβαίνεις τι είναι η λέξη. Άλλο να θυμάσαι και άλλο να βλέπεις μέσα από τη λέξη. Αυτό λοιπόν είναι αγώνισμα και είναι θέμα σχολείου. Ο δάσκαλος να πιστέψει σε αυτό και να το περάσει και να εμπνεύσει τους μαθητές του με πάθος και οι μαθητές να κερδίσουν από αυτό. Ξέρετε αγαπητοί, επειδή είναι πολλοί γονείς εδώ μέσα και εκπαιδευτικοί, εάν καταφέρετε να δώσετε κίνητρα με όποιον τρόπο νομίζετε σε παιδιά, μόνα τους, προσέξτε, μόνα τους, να φτάσουν να ανοίγουν λεξικά για να δει τη σημασία μιας λέξης
και να διαβάζει αντί για τη λέξη τη μία που ψάχνει άλλες 10, διότι έτσι γίνεται με το λεξικό, και να ανακαλύπτει πράγματα που δεν είχε ποτέ φανταστεί, τότε του έχετε ανοίξει μία πόρτα στη γνώση, στη σκέψη, στη γλώσσα, στη ζωή. Τόσο απλά. Να μάθει μόνο του να ψάχνει. Όχι τι θα του πεις εσύ, να ψάχνει. Για φανταστείτε δάσκαλοι που είστε σε αυτή την αίθουσα, να έχεις τα παιδιά στην τάξη και να πεις, παιδιά, τι θα πει τάδε λέξη, και θα πει το ένα παιδί, αυτό, το άλλο, εκείνο, ναι, ωραία, καλό είναι αυτό, και εσύ, άσε, πλήρωσέ το. Για να ανοίξουμε τώρα και 2-3 λεξικά ελληνικά, να δούμε πώς το λένε αυτό. Για διάβασε εσύ, Μαρία, πώς το λέει ο Χ, πώς το λέει ο Ψ. Α, δίνει και αυτή τη λέξη και αυτή την έννοια, δεν την είπαμε εμείς εδώ, είναι βασική αυτή η έννοια, βέβαια. Και τι είναι αυτό που κάνουμε τώρα, είναι ο ορισμός της λέξης. Τι θα πει ορισμός, θέτουμε τα όρια της λέξης, της σημασίας. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς ορίζουμε, πώς είναι τα όρια της λέξης. Και πώς το κάνουμε αυτό, με τη συζήτηση, με το λεξικό, άρα και μόνο στο σπίτι, για βρες μερικούς ορισμούς να μας τους φέρεις αύριο. Να αρχίσει το παιδί να αισθάνεται ότι είναι δική του υπόθεση και ανακάλυψη προσωπική του το να βρει κάποιες λέξεις, έννοιες, σημασίες και να αγαπήσει μόνο του τη γλώσσα και να την αναζητήσει και να την ανακαλύψει. Όχι εμείς να του λέμε και κάποιος κάτι και ακούει. Βαριέται. Και παιδί και μεγάλος όταν του λέει συνέχεια, βαριέται. Λοιπόν, μέγα αγώνισμα, η διδασκαλία της γλώσσας από την πρώτη του δημοτικού μέχρι την τρίτη του λυκείου. Σε άλλα επίπεδα, με άλλη εμβάθυνση, με άλλο προβληματισμό.